Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the failed it. The motherfucking field hit. Welcome to the failed ha! <laughs> Φίλε και φίλοι, γεια σα. Ε, έχω την αίσθηση ότι το σημερινό podcast έχει πολύ ζουμί και πολύ oh, ντροπή ναι. στην κουβέντα. Ων, oh, ναι. Ε, Καθώ η σημερινή ταινία, το The Baby, ανήκε 100% στο Film pit χωρί καμία αμφιβολία θα πω εγώ. Mm -hmm, ναι, ναι. Ε, ταυτόχρονα όμω, είναι ένα από αυτά τα αξιοπερίεργα προϊόντα τη δεκαετία του 70, που μα έδωσε τόσε πολλέ ταινίε. Που πολύ πιο έξυπνοι και πεπειραμένοι άνθρωποι από μένα έχουν πει ότι movies that exist, exist in the between spaces of Cinema. Mm -hmm. Και νομίζω ότι το, το Baby είναι μια τέτοια ταινία, μια ταινία που ακροβατεί ανάμεσα στον τρόμο, ε, το ψυχόδραμα και ε, ένα, μια γενικότερη ατμόσφαιρα του τι σκατά κάνουμε τώρα που υπήρχε τότε στα 70's γιατί. Ε, ε, όπως με αφορμή και κάτι που έγραψε Μια πολύ ωραία κουβέντα που ανέπτυξε ο Στέλιος Στο facebook για το Unforgiven mm -hmm. ε, Σχετικά με το κάποιοι το έλεγαν Το καλύτερο western, το καλύτερα western Και διαφώνησε ο Στέλιος και συμφωνώ και με το take mm -hmm. Και όλας θεωρώ ότι γενικότερα το Unforgiven Είναι μια ταινία που υπερεκτιμήθηκε κυρίω επειδή προσπάθησε να κάνει ένα πιο serious western και επειδή δεν τολμάει κανεί να πει κακή κουβέντα για τον Clint Eastwood ενώ κάνει ουσιαστικά την ίδια ταινία με άλλο τίτλο. Ναι. και σε όλε τι ταινίε παίζει αυτό γιατί προφανώ δεν υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί στην ηλικία του. Όχι, δεν μπορούν να παίξουν. Κάτσε με μπει τώρα μέσα στο studio. Ναι, κανονικά. τι είπατε, ρε. What did you say? You feel lucky, punk? Ναι, αλλά πριν φτάσουμε εκεί. οφείλουμε να ξεκινήσουμε το σημερινό podcast με μια αυτοαποθέωση έτσι, ναι διότι συμπληρώνουμε ε, τρία χρόνια Χρόνια μας πολλά Σαν ε, χθε. Σαν χθες mm -hmm. και μπράβο μας 19 Μαου το ε, 2019 Για κανένα λόγο δεν το βλέπω αυτό να έρχεται Επιτρέψτε να αρχίσουμε με, με, με δύο μικρά πραγματάκια Ναι βεβαίω. Πρώτον, ε, έχω έρθει εδώ σήμερα Πρώτον για να σας δω Γιατί ναι. δηλαδή μου λείψατε Δεύτερον, για, για να αποθεώσω <laughs> την ναι. ταινία Ναι Και τρίτον ε, για να πω δε, ωραία θέλω να κάπως να βάλω φρένο στον ενθουσιασμό μου για την ταινια mm -hmm. οπότε θα πω ότι θα είμαι έτσι λίγο μέτριος από ότι είναι η καλύτερη η πιο αγαπημένη ταινία από όλες τις ταινίες που έχουμε παίξει μέχρι στιγμή στο Filmbit Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Στέλιος ενθουσιάζεται τόσο πολύ με αυτό Φουλ ε, Full. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι, ε, 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 το έχουμε ξαναπεί και ενδεχομένω κάποιοι από του παλιού ακροατέ και τι παλιέ ακροάτριε να, να κουράζονται λίγο με αυτό. Αλλά είναι ε, πάρα πολύ μια ταινία τη εποχή τη και μια ταινία που δεν θα μπορούσε να υπάρξει πολύ εύκολα σήμερα. Αυτό είναι. Ναι. Μπορούμε αλλά, να το πούμε μετά αυτό. Ε, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ταινία, γιατί έχουμε πάρα πολύ ζουμί σήμερα. και έχω την αίσθηση ότι θα είναι ένα αρκετά μακροσκελέ podcast το σημερινό. Ε, εγώ έχω να πω ότι όταν ξεκινούσαμε αυτή τη διαδικασία πριν από τρία χρόνια. Αφενό δεν είχαμε πιστέψει ποτέ ότι θα ήμασταν εδώ πέρα τρία χρόνια μετά. Και θα συνεχίζαμε with no end in fucking sight. Mm -hmm. ναι. Όσο καταθλιπτικό ή αποθεωτικό μπορεί να ακούγεται αυτό. Θα πάμε το δεύτερο. <laughs> <laughs> εγώ θα πάω λίγο <laughs> και, ψυχι, και για με ψυχι, τα δύο. Για την ψυχική μα υγεία θα πάμε το δεύτερο. <laughs> ναι, ναι. Ε, εγώ θα το πάω λίγο με τον Bolt Fuka και το In Eternity Later. <laughs> Νομίζω θα πεθάνουμε εδώ. Δηλαδή, ξέρει, θα σταματήσει <laughs> ναι, ναι. το podcast όταν πεθάνει ένα από εμά. Θα πέσει πάνω μα το υπόγειο. <laughs> ναι, κανονικά αυτό. Δεν μου φαίνεται. Όπω το ασύνο. Mercer Art Center. <laughs> ναι. κάποτε έτσι ασφαλώ. Δηλαδή. We will stop using it when it fucking collapses. Αυτό. Και. Έχω την αίσθηση ότι και να πάθαινε κάτι το υπόγειο. Νομίζω θα κάναμε ένα break δύο εβδομάδων και θα συνεχίζαμε με κάποιο άλλο τρόπο. Ναι. Σε κάποιο Σ, καφενείο, με Στο ίδιο υπόγειο. Ναι, ναι στα συντρίμμια. Ναι, ναι. Ε, εγώ ασφαλώ προσωπικά δεν πίστευα ότι θα είμαστε εδώ τρία χρόνια μετά. Ε, αφετέρου, δεν περίμενα με τίποτα ότι αυτό το πράγμα θα έχει αυτή την φυσική και πολύ ωραία εξέλιξη που έχει μέχρι στιγμή. Εγώ θα, το έχω δηλώσει κιόλα δεξιά και αριστερά ότι από όλα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και που έχουν, ξέρω εγώ, έχουν βοηθήσει να ε, κάνω άλλα πράγματα, να βγάζω λεφτά, να, 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 να. Το film είναι με, με, τεράστια διαφορά ε, το αγαπημένο μου, κυρίως yes. γιατί... Ε, και with, with no, ε, 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 χωρίς καμία αίσθηση να θέλω να γίνω συγκινητικός και, 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 και μετικός ε, το Filmbit είναι χωρίς υπερβολή ένα από τα πράγματα τα οποία με έχουν προσωπικά σώσει ε, ψυχολογικά από, τεράστιες, ε, από τεράστια tittering edges, όπω παλαιότερα το έχουν, κάνει, το, έχουν κάνει τα συγκροτήματα και οι μουσικέ. Τα τελευταία χρόνια το κάνει το Filmbit. Ε, ήταν ένα και παραμένει ένα φοβερό αντίδοτο για μένα σε όχι πολύ ωραία πράγματα γελάρουν στο μυαλό μου. Ε, και θέλω από μικροφώνο να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Likewise. Ε, με, με, με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, αυτή η διαδικασία έχει φέρει εμάς πιο κοντά και ταυτόχρονα έχει φέρει και ένα community ανθρώπων πιο κοντά. Mm -hmm. ε, και αυτό νομίζω ότι είναι το τελικά το πιο σημαντικό ότι. Ε, ακόμα και εσεί και εσέ που δεν βλέπετε τι ταινίε ή δεν τι παρακολουθείτε με την μία που το κάνουμε εμεί, <laughs> ε, παραμένετε κοντά σε αυτό το πράγμα που κάνετε, σε αυτό το που κάνουμε και συμμετέχετε και εσεί με το δικό σα τρόπο. Και long may that continue, θα πω εγώ. Βεβαίως. Στην υγεία του Filmpit λοιπόν. We drink to that. πολλά, Αν Στην θέλετε υγεία... να πείτε εσεί κάτι, παιδιά. είναι γενικότερη ζωική όχι... υγεία. Δεν, δεν νομίζω ότι έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Ο άλλο τα... άλλωστε έγραψε αυτό το καταπληκτικό κείμενο έγραψε. για την γενέθλια so. του, του Filmpit. Ah, Ένα βεβαίως. καταπληκτικό κείμενο mm -hmm. το οποίο μπορείτε να βρείτε στο Instagram. Αλλά και, στο... Είστο, αλλά και στο Facebook. Και στο mm -hmm. Facebook, yeah. και στο προφίλ του Στέλιου και στο προφίλ του δικό μου που το αναδημοσίευσα. Ε, Ούτω ή άλλω είναι γνωστό και για τους νέους και τις νέες του νέου και τι νέε του Filmpit ο Στέλιος χειρίζεται το Instagram του, του Filmbit, Γι' αυτό κιόλας υπάρχει μια τέτοια λογοτεχνική σχεδόν ποιότητα mm. ε, στο, yeah. στο, προφιλ mm -hmm. Όχι, όχι, το πιστεύω αυτό το λέμε. ότι σε σχέση με εμάς τους, τους δύο γράφεις mm -hmm. πολύ καλύτερα Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα yeah. <laughs> Ειδικά με εμένα Ο Μενέλαος Λουντέμις <laughs> <laughs> Ναι, 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 ο Μενέλαος Λουντέμις λοιπόν, Να σας ευχαριστήσουμε βεβαίω και για τις ευχές Ασφαλώς Μέσα social media Σας ευχαριστούμε πολύ γενικά για τη συμμετοχή που έχετε δείξει όλο αυτό το καιρό. Και για να μην νομίζετε ότι είναι ένα γενέθλιο το οποίο θα περάσει έτσι, έρχονται εκπλήξεις για να κλείσουμε τη σεζόν πανηγυρικά, mm -hmm. με αφορμή τα τρία μα χρόνια. Ετοιμαστείτε για πανηγυρικό κλείσιμο σεζόν. Quadruple. Ναι, 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 ακριβώ. ακριβώς. <laughs> ακριβώς. <laughs> a foursom, a wholesome foursome, mm -hmm. Έτσι. <laughs> More on that όταν θα έρθει η ώρα για τι ανακοινώσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο The Baby. Μία ταινία που όπως είπαμε και πριν it's very much of its time για μια περίοδο στην αμερικάνικη κοινωνική ιστορία που είναι φοβερά προβληματική γιατί πέφτει ανάμεσα σε δύο εποχές δηλαδή πέφτει ανάμεσα στην, στο πανηγύρι των 60's και στον απόλυτη αποκαθήλωση του αμερικάνικου ονείρου που έφερε ο πόλεμος στο Βιετνάμ mm -hmm. και ότι αυτό ουσιαστικά έκανε για την αμφισβήτηση των αμερικάνικων αξιών που ως ένα βαθμό χρωματίζει αυτή την ταινία και πολλέ ταινίε τη εποχή. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρο τη μορφοποίηση και, της, και της, μάλλον τη της, της εξέλιξη του αμερικάνικου τρόμου από το ε, μεταφυσικό και ghost heavy και paranormal heavy υλικό ε, των 60s, πλέον τα 70s μα δίνουν ε, ένα πολύ πιο έρθι τρόμο. Ένα, ένας τρόμος ο οποίος δεν είναι απαραίτητα in your face πάντα mm -hmm. ή δεν είναι απαραίτητα κάποιο τέρας αλλά είναι ένας τρόμος βαθιά ανθρώπινος και ένας τρόμος ο οποίος ακουμπά ε, το λεγόμενο πιο ανθρώπινο στοιχείο του και το πιο it could happen to you as well και σε ένα πιο ψυχολογικό πλαίσιο σαφώς ναι, ναι. <σταλείς> είναι ε, ένας και τρόμος, μην... τρόμος ένα διέξοδο και μην ξεχνάμε <σταλείς> ότι, το, το, <σταλείς> ότι, το, ότι το, τα 70's μας δίνουν το Texas Chainsaw Massacre μας δίνουν ε, ε, το Daughters of Darkness, μας δίνουν το Messiah of Evil, ε, μας δίνουν το, το Sivers, ε, μας δίνουν ταινίε δηλαδή με, με βαθιά έτσι, παράδοση στον τρόμο, μας, δι, μας δίνουν τον Καλιγούλα. Βεβαίω, το, ε, ε, βεβαίω, Μάλκο Μακντάουερ. <laughs> Μα δίνουν Καλιγούλα oh, ε, Που είχε μπλεχτεί και ο Γκουρβιντάλ εκεί πέρα. Βεβαίω, βεβαίω. Μα δίνουν γενικά ταινίε οι οποίε ε, ε, δεν ντρέπονται να, να, να πάνε το, το πράγμα to the edge Closer to the edge να το πω, να το πω έτσι ε, Και μας δίνουν ταινίε που ουσιαστικά προτρέπουν τον κόσμο Να δει την, την πραγματικότητα του Αμερικάνικου όνειρου Με πολύ μεγαλύτερο κινησμό Και με μια διάθεση του στυλ Δεν υπάρχει κανένα Αμερικάνικο όνειρο ε, We've been lied to Fear and Loathing in Las Vegas Ναι, That's ξεκάθαρα ε, 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 Γενικότερα θεωρώ ότι ένα, ένα μεγάλο μέρος ε, της πραγματικότητας ε, του, αν, του, 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 του ουσιαστικού underground σε μουσική, mm -hmm. σινεμά και λογοτεχνία μας τον δίνει η δεκαετία του 70 και δεν είναι τυχαίο ότι σπουδαία κοινωνικοπολιτικά γεγονότα χαρακτηρίζουν αυτή τη δεκαετία ε, γιατί επί της ουσίας έρχεται μια δεκαετία να πει ότι παιδιά το ιδανικό ξεχάστε το τον ήπιαμε. Ναι, όχι πλέον give peace a change μόνο. Ούτε καν. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει και το punk εκείνη την Ναι, ναι, ναι. Γεννιέται το punk εκείνη την δεκαετία. Το punk, το hip hop, η yeah. disco, yeah. δηλαδή yeah, έτσι ένα. Ό,τι γνωρίζουμε στην σύγχρονη μορφή τη μουσική γεννιέται στα 70s όπου υπάρχει μια διάθεση. στήλου ότι όλα πήγαν σκατά. Εκτό από το electro swing θα λέγαμε. Το σπουδαίο electro swing. Μην την ξαναμπήσα αυτή τη λέξη εδώ μέσα. Η οποία απαγορεύεται. Διαρωφάλω. Ε, δικαίω θα πω εγώ ότι απαγορεύεται. Βάζει 5 ευρώ σε μια γυάλα όταν. Ναι, ναι, κανονικά. Είναι square jar. Από 10 ευρώ. Και φτάνουμε στο The Baby. Μια ταινία που όπως πολλέ ταινίε τη εποχή του και ειδικά οι ταινίε που εφάπτονται του exploitation trend, όποιο και αν είναι αυτό, είτε μιλάμε για το black exploitation. Είτε μιλάμε για το Nazi exploitation, είτε μιλάμε για το, για το slasher exploitation, α πούμε. Mm -hmm. ε, στηρίζονται πάρα πολύ στο artwork. Το οποίο εν τέλει, όπω πολλέ ταινίε τη εποχή, δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με την yeah. ταινία. Yeah. Έτσι. Μιλάμε για την, την αφήσα τώρα, για το mm. poster. Ναι, yeah. Είναι από τα πιο παραπλανητικά poster που έχω δει. Ακριβώς, δεν yeah, ναι, ξέρω yeah. ναι. αν το κάνει επειδή δες. Το βλέπει το poster και λε. So ναι, με λίγο κομμωδία, ναι, λίγο. Ναι, ναι. Καμία σχέση με την ταινία. Καμία σχέση με την ταινία. Όχι ότι είναι άσχημο το πόστερ, απλά ε, δεν συνάδει με το, με το πώ εξελίσσεται όλη η ταινία. Εγώ το λέω. θα εδώ να την αποθεώσω, παιδιά μου. Πάμε. Ε, ε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το Baby, λοιπόν, είναι μια ταινία η οποία ε, επί τη στην καρδιά τη είναι άλλο ένα οικογενειακό δράμα το οποίο όμω ε, προσπαθεί να ακουμπήσει ε, φεμινιστικ... φεμινιστικά θέματα cool. και εάν είναι μια ταινία η οποία κάνει μια πρώτη προσπάθεια, even back in those days, να αποδείξει την τοξική φύση της πατριαρχίας είναι το The Baby και γι' αυτό κιόλα θεωρώ ότι είναι μια ταινία που μπορεί να μην την βλέπαμε το ίδιο μάτι πριν από μια δεκαετία ή τις είναι εξαιρετικά topical τώρα mm. και αυτό το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο ποιος την έχει γυρίσει, την έχει γυρίσει ο Ted Post ο έχει κάνει το Hang High το Magnum Force ναι ναι ναι, ναι. Δηλαδή, αν full, full, αν δει, ναι, full yeah, αν yeah. την... αν δεις την φιλμογραφία του ε, Λε, συγγνώμη, αυτό τα έχει γυρίσει. Ο ίδιο τα έχει γυρίσει όλα αυτά. Έχει κάνει, όπω είπαμε, το Magnum Force, Hangum High. Έχει κάνει Beneath the Planet of the Apes. Ναι. Έχει κάνει oh. Κομμωδία με τον Eliel Gould, το Wiffs. <laughs> και έχει κάνει το Good Guys Were Black με τον Jack Norris. Βάζει, έχει α, κάνει και το μάλιστα. Baby. Ακραία αντρίλα εντωμεταξύ. Ναι, και ναι. το Baby, το οποίο, ε, αν για παράδειγμα, υπήρχε ένα τρόπο να σβήσει ε, τι πινελιές τη εποχή. Και να την παρουσιάσει ω σύγχρονη ταινία του 2022 No one would bat an eyelid, νομίζω. Γιατί στην καρδιά της ουσιαστικά αυτό το οποίο υπάρχει, πριν φτάσουμε στο κρεσέντο του, του final act, το ναι. οποίο αλλάζει λίγο ταχύτητα, ναι. με ένα συγκλονιστικό twist στο τέλο, το οποίο ομολογώ το είχα ξεχάσει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ, δεν, εγώ πρώτη φορά δεν είδα ταινία. Με βρήκε το τέλο τη ταινία με γκροθιέ στον αέρα. Ναι, ναι, ναι χωρίς, είναι, πλάκα. Είναι φοβερό πλάκα. twist, παιδιά, στο τέλο. Ναι, ναι. ε, ε, αυτό το οποίο κάνει είναι, είναι να μας πει ότι στην καρδιά του όλου προβλήματος είναι η προβληματική σχέση των γυναικών με τους άντρες που τους εγκαταλείπουν. Έτσι? Mm -hmm. Γιατί αυτό οθεί την, την μητέρα αυτής της ιστορίας να κρατήσει τον, τον γιο τη ως αιώνιο μωρό mm -hmm. για να μην τη φύγει, να μην, τον, να μην τον χάσει. Και ταυτόχρονα, όπως αποδεικνύεται, η απουσία του άντρα, στον οποίο είχε στηρίξει τις ελπίδες της είναι και αυτό που οδηγεί και την θεωρητικά και σε ένα μεγάλο σημείο της ταινία, καλή της ταινία, την Social να, Worker, να. την Angkinti, αν, αν θυμάμαι καλά, όμως λέγεται στον ταινία. Γυντή. Gentry Gentry, ναι. Ε, οδη... Οδηγεί την... την εκστρατεία της που τελικά αποδεικνύεται πολύ πιο sinister ναι. στο final ναι. act. Πάλι ε, η απουσία πατρική φιγούρα, όπω ναι. και στο Don't Go in the House. Σωστό, βεβαίω. Δεν είναι το προηγούμενο, κάπω διαφορετικά εξελίσσεται βέβαια εδώ. Ναι, πολύ διαφορετικά. Ε, ναι. Λοιπόν, ε, είναι μια κοινωνική λειτουργό για να αρχίσουμε. Ναι. Ωραία. Η οποία ε, και καλά μπαίνει σε ένα σπίτι και έχει, το έχει, με το στανιό να ασχοληθεί με το baby, με το μωρό τη οικογένεια, ο οποίο είναι 21, 21 Κάπου εκεί είναι πέρα. 21, 21. Είναι 21. 21. Ε, ε, και το βλέπεις λίγο, αρχίζει και γίνεται λίγο άβολη η ταινία. Από, ναι, από, από, και... πολύ νωρίς από πολύ νωρί ναι, γίνεται Τα πρώτα τρία λεπτά έχει. Ε, Εν τω μεταξύ μου mm. αρέσει πάρα πολύ. Για, για, γιατί γι' αυτό λέω ότι το twist που έχει στο τέλο δεν είναι απλά ένα twist για να έχει twist η ταινία. Το έχει χτίσει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αφήνοντα ψυχουλάκια. Α, αυτό. αυτό τώρα που ξαναβλέπουμε και την ταινία όσο γράφουμε, βλέπει ότι ναι. ε, έχει μικρέ μεταφορέ. Τα, τα, ψυχου... τα οποία ψυχουλάκια δεν τα, καταλα... τα καταλαβαίνει, αλλά δεν σου περνάει από το μυαλό ότι θα γίνει έτσι στο τέλος. Τα, τα θυμάσαι στο τέλος. στο τέλος. Τα θυμάσαι στο τέλο και ται... λε ναι ρε φίλε. Ένα άλλο μωρό της Ρόσμαρη λοιπόν. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. 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 Ε, το έχει χτίσει πάρα, πάρα πολύ ωραία, ειδικά ο χαρακτήρας της κοινωνική λειτουργού. Ε, τι να πω, τι να... Δεν, δεν έχω λόγια. Έχω... Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικά γραμμένο. Εκπληκτικά γραμμένο και εντάξει, οι δεν είναι Και το, Είπ, το, το... το... Το, το, το φοβερό με, τη, με την ταινία με το, με το Baby είναι ότι επειδή ακριβώ ε, στέκεται σε αυτά τα, που προείπα πριν, τα, τα half spaces μεταξύ των genres, ε, και αυτόν την κάνει τόσο περίεργη, είναι ότι σου χτίζει αυτή την άβολη αίσθηση που έχεις χωρίς να ε, καταλήγει σε φτηνά κόλπα. Δηλαδή, όταν φτάνει η στιγμή που η κοινωνική λειτουργό ε, επί τη ουσία. Αποκαλύπτει το πλάνο τη. Γιατί ε, μου αρέσει πάρα πολύ το The Baby γιατί ουσιαστικά χτίζει μια άλλη ταινία μέχρι το final act. Mm -hmm. Στο final act σου κάνει το πρώτο twist και λες Α, αυτό, αυτή θα είναι η ανατροπή. Mm -hmm. Ότι αυτή τελικά είναι τρελή και ότι θα τη σκοτώσει ναι, όλου ναι. και αυτά. Και μετά σου κάνει και δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Είναι false ending. Και όλα, it makes sense. Ναι, ναι. Αυτό, αυτό είναι η επιτυχία δηλαδή, της ταινίας, γιατί, γιατί θεωρείς ότι το τέλος είναι εκεί που θάβει ζωντανή την μητέρα τη ναι. οικογένεια. Buried alive. Και λε, οκ. Okay. Ε, ναι, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία σκηνή που εξηγεί κοινωνική λειτουργό σε έναν γιατρό το mm -hmm. τι παίζει με την οικογένεια. Ναι. Και του λέει, ξέρει, Πώ είναι αυτό το παιδί, λέει είναι buried alive. Που είναι hint για το τέλο. Σωστό. Για το θάψιμο τη ε, μητέρα, η οποία είναι καταπληκτική στο ρόλο τη, ναι, η, η Ruth ναι. Roman. Ε, ναι, και το έχει χτίσει, είναι, είναι ασύλληπτο. Είναι, δηλαδή δεν, έχει, δεν βρήκα ψεγάδι στο πως ε, Κλείδωσε την ιστορία στο τέλος ε, Αχιλέ εσύ δεν μας έχεις πει τίποτα όμω, Για πες, για μίλα μας Δεν του άρεσε το Αχιλέ Εντάξει καλό ε, ήταν Να μαντέψω, να, να πειραθώ να μαντέψω κάτι 7 ε, 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 στα 10 7 ε, στα ε, 10 ε, όχι, πες, όχι πέ, βλέπω, και, πες, έτοιμο να δώσει λιγότερο Ναι όχι τον, τον, τον <laughs> βλέπω λίγο μαζεμένο Για μίλησέ μας λίγο ε, Δεν διαφωνώ με αυτά που λετε mm -hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο να διαφωνήσω. Αλλά. Το απλά <laughs> δεν έχει εξωγήνου. Είναι γι' αυτό. Δεν πέρασε ούτε ένα μάγο. Συμιωτώ... Ποια είναι η επόμενη ταινία, ξέρουμε, θυμάμαστε. Α, ναι, Θυμόμαστε γιατί δεν έχει εξωγήνου. Και ούτε εδώ, αυτή δεν έχει εξωγήνου. Με τον Battle Track. Ωραία. Το <laughs> οποίο ήταν πολύ ωραίο. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δύο φοβερέ ταινίε που φέρω μέχρι ανέβασε το επίπεδο. Don't Go in the House και το Baby. <laughs> Τώρα αναλαμβάνω εγώ με δύο ταινίε. Για <laughs> είναι 90s άξιο αστυνομικό. <laughs> έτσι, σκουπίδια. Να, να, φέρουμε τα πράγματα <laughs> λίγο στο, εκεί που πρέπει. Βουτιά από ψηλά ναι. σε μολυβένια θάλασσα. Έτσι, έτσι. έτσι. Απλά να πω ότι στην πρώτη ταινία που θα παίξουμε στην επόμενη <laughs> παίζει πάμε Έτσι. Σε... Εντάξει, δεν νομίζω ότι, ό, ότι κατεβάζουμε φίλερ. το επίπεδο. Σόρι κιόλα. Ναι, όχι. <laughs> <laughs> το ανεβάζουμε, ναι. Λοιπόν, ε, ε, Εξαιρετικά άβολη σκηνή με την baby sitter η οποία, να θυλάζει. Η οποία θυλάζει και ψιλογουστάρει κιόλας. ναι Να πούμε γενικότερα κάτι το οποίο ε, είναι λίγο αστείο γιατί είναι και αυτό. Η ταινία δεν έχει καμία διάθεση να σου κλείσει χιουμοριστικά το μάτι. Με Καθόλου. Τίπο... Αν, έχει. αν και είναι, είναι κωμωδία για μένα. Για μένα είναι κωμωδία. Δεν είμαι σίγουρος. Έχει πολλά στοιχεία που δεν, το, δεν στο, δεν στο ρίχνει έτσι ότι ε, καταρχήν καταρχάς συγγνώμη έχει ένα πολύ ωραίο κωμικό εκεί που βγαίνουν στη βεράντα <laughs> το οποίο εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος <laughs> έχει γυρίσει western <laughs> και οι τρεις και <laughs> πάει κοινωνική λειτουργό. και είναι μια σκηνή εν τω μεταξύ έχει παίξει το soundtrack το κομμάτι που είναι λες και είναι Λουίς Μπακάλοφ ή Μωρικόνε <laughs> λίγο πιο πριν <laughs> και βγαίνουν και οι τρεις της οικογένειας οι γυναίκες <laughs> στο <laughs> πόρτ και λες οκ okay, περιμένω να βγει ο Λιβαν Κλίφ ναι, το, το, το casting μία και μία έτσι. Ναι και λέει η μητέρα το περίφημο Get off my property. Έτσι. Ακριβώ. <laughs> <ακριβώς. laughs> μια κλασική Αμερικάνικη μετάκα <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. Western. Ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, ναι. Ε, η σκηνή με την, με την Babysitter είναι από τι πρώτε που λε. Uh, τι γίνεται εδώ πέρα. The fuck. Ναι θα χαστούκε. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Και είναι, είναι όλο δηλαδή. κάνει ε, ε, Είναι πάλι λίγο σαν το don't, don't, don't Go in the House ότι, ότι κάνει άρση η ταινία. Ναι, ναι. Και πτω, δηλαδή mm -hmm. αυτή είναι μια πρώτη σκηνή. Α, να πούμε κιόλα ότι διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι σε μία από τι remastered εκδόσει τη ταινία που κυκλοφόρησαν γιατί. Ε, χάθηκαν για κάποια χρόνια υπό κάποιες συνθήκες κάποια κομμάτια του original audio track Τι έγινε ρε παιδιά Το φάγανε το παιδί mm. Ήταν -hmm. νεαρό okay, 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 Ναι κανονικά <laughs> ε, Αντικατέστησαν τους ε, ήχους του, του baby με ήχους κανονικών μωρών Ναι το ε. κάνει ακόμα πιο πε... άβολο. Αυτή η κόπια που, που έχει στο YouTube νομίζω είναι τέτοια. Όχι, νομίζω είναι αυτό. Είναι η ίδια φωνή. Δεν μου ακούστηκε γι' αυτό νομίζω. Εγώ την είδα Blu-ray. Και oh. μάλιστα έχω μπει. Μόνη ταινία που το έχω κάνει. Με Ρακλής. Όχι, να παραγγείλω και την ε, κυκλοφορία του κυκλοφόρηση άρω το 2018. Βεβαίω. Μόνο και μόνο για τα έξτρα. Βεβαίω. Τόσο βεβαίως, πολύ. Σωστός, τόσο σωστός. πολύ. Βεβαίω. Να. Εδώ λοιπόν σε αυτή την ταινία που αρχίζει να, αρχίζει να παίρνει γραμμή ότι και κάτι άλλο πάει στραβά εκτός από το προφανές mm -hmm. που αρχίζει η μάνα να πλακώνει στις φάπες και στις βουρδουλιές mm -hmm. την... την καυλιάρα baby sitter <laughs> ε... ναι, και, και δεν το λέμε για να μην παρεξηγηθούμε δεν το λέμε ε, εμείς τη χαρακτηρίζουμε έτσι η, ίδια, όχι, ναι. η ίδια έχει σεξουαλικές ναύλες που, ναι. Που, ναι. που, λέγανε και ναυτικοί άλλωστε μόλις, <laughs> έχει, μόλις έχει μιλήσει και με τον εγκόμενό της στο τηλέφωνο Βεβαίως, <laughs> και φτιάχνεται λίγο με το μπέμπι το baby. <laughs> <laughs> <Και, sorry, και να σε διακόψω πριν προχωρήσουμε ότι γενικά ο μπέμπι έχει μεγάλο σουξέ ναι περνάει, <laughs> περνάει η μπογιά του <laughs> δηλαδή η μπέμπι τον εγουστάρι η μία από τι δύο αδερφές γιατί η ξανθιά ε, νεα, νεαρότερη τη οικογένεια γουστάρει η βασανιστήρια. Είναι λίγο πιο σαδίστρια. Η τενίστρια η, η, ναι. <laughs> η άλλη, η άλλη. Ε, τα βγάλει τα ρουχαλάκια τη και μα αφήνει υπονοούμενο ότι μπαίνει στο κρεβάτι μαζί του. Ε, καλά, δεν νομίζω ότι είναι. Υπονοούμενο. Ε, ναι, να ότι, <laughs> δηλαδή, Δεν... Ότι, ε, Εννοούμενο. Παρά ένα λαμπάκι που λέει ε, αιμομηξία. Ε, βγάζει ρούχα και σταματάει εκεί η σκηνή. <laughs> δεν, δε, 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 δε βλέπουμε παραπέρα. Ναι. Ναι. Δεν είναι όπω η σκηνή με το, με βυζανιάρικο που το βλέπουμε. Ναι. Έτσι? Ναι, ναι. Ε, ενώ και για μεγάλο χρονικό διάστημα και, και, και στο τέλο κιόλα και η κοινωνική λειτουργό του δίνει φυλάκια ω δωμά. Και λε. <laughs> Ρε, μήπω! Κοίτα το κακάκια!» What the fuck's going on, Εγώ, παιδιά, το έχω πει, παιδιά. Ότι. Το... Πώς να αρχίσουμε να το, το adult, το adult baby φέτη. Εγώ έχω εκφράσει τη στήριξή μου <laughs> εδώ και ναι, δεκαετίε. Και... Βεβαίω, βεβαίω. Έτσι και καιρό. Είμαι, είμαι, είμαι από του ανθρώπου που έχουν κάνει championing αυτό το φετίχ για χρόνια. Με προσπαθεί να τον αναδείξει. Βεβαίω. Έχοντα παρακολουθήσει πολλά ντοκιμαντέρ στην αγγλική τηλεόραση. Ναι. Χωρί να τα περιμένω θα τα δω. <laughs> Late night viewing στο channel 5 και στο channel 4. όντως το κοιμάντερ βλέπει καλό. Υπάρχει πάνω από ένα. Ε, ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν εκπομπέ που κάνανε adult baby. <laughs> <laughs> Ωραία. Έτσι. Πόσο μπροστά αυτή η ταινία. Καλά, ναι. Ε, δηλαδή, είναι αυτό που όλοι λένε. Καλά, πώ γυρίστηκε αυτό τότε. Και πιστεύω ότι αυτό που λέγαμε ότι είναι κατάλληλη. Ε, εποχή για να γυριστεί There's αυτό. There's a time and a place for it. Τώρα, δηλαδή, μιλάμε για μια εποχή που έχει βγει, έχει βγει την ίδια χρονιά με τον εξορχιστή, έτσι. Έχει, βγει, έχει ήδη βγει το. Το Easy Rider. Ναι, έχει ναι. βγει. Έχουν, ξέρεις, είναι αυτό το καινούριο Hollywood, Τα στούντιο πλέον δεν υπάρχουν αυτοί. Ο κλασικ, κλασική φιγούρα έχει πεθάνει ο ιδιοκτήτη στο στούντιο, ο οποίο είναι ο δυνάστη και ε, ορίζει τι ζωέ των ανθρώπων. Ότι θα παίξω αυτήν την ταινία και θα κάνω αυτό πλέον έχεις, είναι μια εποχή που έχει τον Ρότζερ Κόρμαν, α πούμε. Που λέει ναι, στο, ναι. στο Μόντε Χέλμαν, ε, θες να κάνεις, τι θε να κάνει ταινία με τον Jack Nicholson, Ωραία, πήγαινε να κάνει ένα western. Mm. Την άλλη μέρα του λέει, Να σου πω, αφού μια που είστε εκεί πέρα στην έρημο, στη Γιούτα, δεν κάνετε δύο western με το, με το ίδιο κρού. Yeah. Απλά μην μπείτε μέσα. Αν περάσετε το budget, θα βάλετε από την τσέπη σα. Από εκεί και πέρα, κάντε ό,τι γουστάρετε. <laughs> δεν με νοιάζει τι θα πούνε οι κριτικοί, <laughs> δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμο. Κάντε ε, δημιουργικά ό γουστάρετε. Και να πούμε ό,τι γουστάρετε. Ένας πώς... από τους ανθρώπους που σώσανε το αμερικανικό σινεμά, για μένα και να, πούμε, και να πούμε Βεβαίως. πόσο σημαντικό είναι αυτό στην εποχή που ζούμε, ε, και το λέω αυτό με, 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 με βαθύτατο πόνο ψυχής, σε μια περίοδο που γενικότερα γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο να επιβιώσει, να προτείνει πράγματα... Ε, Πόσο πιο δύσκολο είναι γιατί μετά την πρώτη ψεύτικη όπως αποδεικνύεται ελπίδα των συνδρομητικών πλατφορμών του Netflix, καλά του Disney πες ότι επειδή είναι το όνομα της Disney από πίσω ξέραμε από την αρχή ότι δεν πρόκειται να σημάνει κάποια ελπίδα mm. για, για τον alternative κινηματογράφο αλλά το Netflix που πολλοί πίστευαν ότι ε, ίσως ως αντίβαρο σε πλατφόρμες με πολύ μεγαλύτερο οικονομικό μούσκουλο όπως είναι η Disney για παράδειγμα θα δώσει περισσότερο χρόνο σε πιο there παραγωγέ. Όπω αποδεικνύεται. Πάλι French βλέπουμε. It's doing shit by the numbers, mm -hmm. by the data numbers. Δεν πάει καλά τελευταία. Δεν πάει καλά, αλλά είναι τόσο, είναι, είναι τόσο πιο μπροστά από του ανταγωνιστέ του. Που διάβαζα μάλιστα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Wired mm -hmm. πρόσφατα, ότι το Netflix παραμένει το solid one που είναι το πρώτο κομμάτι της πρότασης πριν φτάσουμε στο Plus One. Δηλαδή όλες οι άλλες πλατφόρμες είναι το Plus One, είναι το Netflix Plus ναι, One. Ναι, και όσο παραμένει τέτοιο, ακόμα και με απώλειες, είναι τόσο πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό που θα κοιτάξει, θα, 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 θα μεταλλάξει το μοντέλο του. Ήδη έχει προχωρήσει απολύσεις υπαλλήλων, έχει κόψει σειρέ. Αυτό κόψει... που είπε με, με, τα data είναι, είναι, πολύ σημαντικό. Αυτό το πράγμα ε, οδηγάει στη, στο εξή πρόβλημα. Ε, Όπω και το AI, επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη, όταν τη βάζεις mm -hmm. να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει ο άνθρωπο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συνεχίσει ήδη υπάρχουσες λύσει. Οι οποίε πολλέ φορέ είναι λαθεμένε ή βασίζονται σε. Ε, Πώ σε, σε, σε δεδομένα τα οποία. ήδη έχουν δοκιμαστεί. Ίσως δεν θα έπρεπε να είναι τα σωστά δεδομένα. Που okay. δεν, μπορεί, δεν, μπορεί, δηλαδή, δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε καινούρια πράγματα όταν βασιζόμαστε μόνο σε δεδομένα υπάρχουν, Ναι, Ναι, ξεκάθαρα. Πραγματικά. Συμφωνώ. Ε, και ακριβώς αυτό το πρόβλημα είναι που, θα, που αντιμετωπίζει ήδη και το Netflix που είχε ξεκινήσει όπως είπε ο, ε, Μάκη, δεν σε είπα, ο Μάκης <laughs> πολύ δυνατά με πιο, πιο ας πούμε left field παραγωγές και σιγά σιγά γίνεται πλέον ένα σαν τα κανάλια, α πούμε. Είναι υπάρχει, υπάρχει και, και θέλω να το μοιραστώ κιόλα μαζί σα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ και στο πλαίσιο της, του, του είδου του podcast που κάνουμε, και ειδικά με αφορμή ταινίε όπω το, το Baby. Ε, υπάρχει μια, μια, μια σειρά από επεισοδιακά, μια σειρά podcast την οποία ακούω και ουσιαστικά αποτελούν το, την εξέταση ενός site που έπαιξε κομβικό ρόλο στην τωρινή μορφή του κινηματογράφου ε, και θα σας πω κιόλας πώς λέγεται γιατί το παρακολουθώ ε, μισό, τώρα, το, να, να, θυμηθώ ακριβώς πώς, πώς λέγεται. Mm -hmm. ε, γιατί έβλεπα και κάτι για την Premier League τώρα από ναι. <laughs> ε, <laughs> λέγεται Sports. Download ε, μισό λεπτάκι να το... το podcast τώρα ναι, ναι λέγεται Download α, ε, μισό λεπτάκι για yeah, εδώ δεν το ξέρω Download The rise, of fall, uh, the rise and fall of Harry Knowles and Ain't It Cool News. Uh, yeah. Είναι ένα επεισοδιακό podcast που εξετάζει την άνοδο και την πτώση ενό πολύ κομβικού site στην ιστορία του Nerd Culture και πως η παντοδυναμία uh, και η κομβική νερντική δύναμη του Angel Cool News και του Harry Knowles ουσιαστικά επαναπροσδιορίσε το πώ κυνηγούν οι, τα μεγάλα στούντιο τι ταινίε και τα franchise deals. Και πώ mm. αυτό ουσιαστικά περιόρισε τι πιθανότητε για standalone stories και πιο ανεξάρτητες παραγωγές. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά. Με ένα στόχο πιο πολύ στο money making παρά στο... Όταν, όση... όταν ξεκίνησε ο Χάρι Νόλους και το Ended Cool News δεν ήταν αυτό. Ήθελαν απλά, είμαστε λευκοί νέρντουλες αγάμητοι και θέλουμε οι, οι αγαπημένες μα χαρακτήρες και τα αγαπημένα φαντάζες να γίνουν, να ταινίε. Από κόμιξ, από σκατά, ναι. δεν θέλουμε τις άλλες μαλακίες. Ε, θέλουμε αυτά. Δεν θέλουμε κασαβέτη, α πούμε. Μπράβο. <laughs> ναι. Ή θέλουμε, ρε παιδί μου, ενώ ο Χάρι Νόλους ήταν ένα καταναλωτή κινηματογράφου, είχε τεράστια αγάπη για τον κινηματογράφο. Αλλά ουσιαστικά ο τρόπο με τον οποίο κυνήγησαν τα στούντιο, όθησε τα στούντιο να αλλάξουν το μοντέλο του. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά podcast, την προτείνω ανεπιφύλακτα σε, όσους και, σε, 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 σε όποιον και όποια θέλει να ενημερωθεί για αυτή την περίοδο τη ε, αμερικάνικης αμερικάνικη pop κουλτούρα και πώ αυτή mm -hmm. έπαιξε το ρόλο της, τη μορφοποίηση του κινηματογράφου. Ε, και το λέω αυτό γιατί είναι, είναι, είναι πασιφανές ότι Μία ταινία όπως το The Baby ε, δεν. Εγώ φοβάμαι ότι θα υπάρξει πάλι ποτέ. Ε, μπορεί να γυρίσει πάλι. Ε, και αν υπάρξει, θα υπάρξει ε, πολύ underground, πιστεύω. Δηλαδή βγαίνουν κάποιε τέτοιε ταινίε, απλά ναι, δεν τις βλέπει κανένας Είναι και αυτό. Ε, και ε, σίγουρα ε, δεν θα τη δει στον Είναι και αυτό, δηλαδή. What, what, what kind of, of, of push would they have. Μια ταινία που είναι ε, σε πολλά παιδιά τίμια. Δηλαδή η μουσική είναι πολύ ωραία. Σωστά να το πω. Πολύ καλή. Ε, καλά, η Ερμη, καλά, έχει τη Ρουθ Ρόμαν η οποία ήταν για πολλά χρόνια. Έχει αυτό τον αέρα, ρε παιδί μου, η, η μητέρα του Baby. Ναι. Έχει αυτό τον αέρα που είχαν του... τη star του παλιού Hollywood. Mm, mm. Επίσης. Δηλαδή είσαι... είναι λίγο Joan Crawford το ναι, έχει... ναι, 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 ναι. Και εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ. Είναι την... Larger life. Ναι, την Elizabeth Taylor στο Who's Afraid of Virginia Woolf. Ναι, είναι Μοιάζε πάρα, πάρα πολύ. Η κινησιολογία, ναι, ο τρόπο ναι. που μιλάει. Και έτσι που μιλάει που δεν καταλαβαίνεις αν σε είναι ευγενική ή αν σε ηρωνεύεται. Ή, αν σου σκάβει το λάκκο. Ναι. ναι, είναι, ένα είναι πάρα πολύ καλή Επίσης, εκεί που μπήκε, αυτό, αυτό έλεγα πριν, εκεί που μπήκε και άρχισε μπήκε με τις μπάντες να πλακώσει την... Ναι. Εγώ σκέφτηκα λίγο. Ναι. Δηλαδή πήκε δυνατά στη Καλά. σκηνή. Έχει, έχει πρωταγωνιστεί σε Hitchcock, έτσι, στο Stranger Run a Train. Ναι, με Farley Grange. Σωστό. σωστό. Έχει παίξει ταινίε στον Νίκολα Ρέι, τον Peter Victor, πολύ ωραίο okay, να την δείτε εκεί πέρα. Ε, δίνει μια, ποιότητα ναι. στη, στην ταινία. Όχι ότι οι κόρε παίζουν άσχημα. Οκ, okay, η μικρή κόρη. Ε, έπαιζε συνήθω. Έπαιζε, δεν θυμάμαι το όνομα τη τώρα. Έπαιζε συνήθω τηλεόραση. Εντάξει είναι τόσο όσο η μικρή γιατί ουσιαστικά η μικρή είναι εκεί για να παίξει ένα ρόλο λίγο πιο eye candy mm -hmm. και τον mm -hmm. και και παίζει αυτό το ρόλο στην εντέλεια. δηλαδή mm -hmm. ε, είναι ε, χρησιμοποιεί κάποια κλασικά γυναικεία μοντέλα mm -hmm. για να φτιάξει ένα ε, για να αυτό το, το 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 κάπως πιο κακοπροαίρετο... Ε, πιο κακό Τρει Χάριτε. <laughs> λίγο <laughs> έτσι, δηλαδή. Είναι, είναι <laughs> λίγο έτσι. Και η μεσαία, η μεγάλη αδερή, Η α, κόρη παίζει καλά. καλά. Αλλά επί τη ουσία η, 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 η όλη ταινία περιστρέφεται γύρω από την μάχη τη ε, της αρχηγού τη αυτή τη οικογένεια και τη κοινωνική λειτουργού. Που ουσιαστικά διεκδικούν η κάθε μία για το λόγο τη τον baby. Οι, οι, οι υπόλοιποι χαρακτήρε είναι καθαρά συμπληρωματικοί. Η μάχη είναι μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών <laughs> <laughs> για την. Για τον, για τον baby ο οποίος δεν είναι καν για τον ίδιο Είναι για το τι συμβολίζει Ακριβώς. Ναι, ο, ο νεαρός ε, Και το πως αυτός και, και το πως η δική του παρουσία μπορεί να ε, Επιβεβαιώσει τη δική του ζωή Και τη δική του επιλογή ζωής ναι. Αυτό είναι το, το point της ταινία. Και μια λύκη τη ταινία, είναι παρόλα αυτά Αυτό που λέω ότι είναι μεταξύ των δύο mm -hmm. αυτών. Ε, Ακόμη και ε, ξεκάρφω οι χαρακτήρε, Παίζουν καλά ναι. Δηλαδή η, η αδερφή μεγάλη Η μεγάλη κόρη ε, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει παίξει, εντάξει, έχει παίξει τον ονό. Το δεύτερο, το δύο έτσι. Mm -hmm. Και ε, την έχουμε δει φέτο, έχω να πω. λάκα Στην οθόνη του film. Πέτο θυμίζει κάτι, ε, το, α, το αμόρε ναι. του ναι. πρωταγωνιστή ναι. στο Blood Beach. Ωραία! Σοβαρά! βεβαίω. Η, Μαριά, η, Μαριά, η, Μαριά, η Μαριάννα Χιλ. Mm -hmm. Αχ, τι καλά! Βεβαίω. Green View School for Exceptional Children. Έτσι. Mm -hmm. Έτσι yeah. ναι. okay, yeah. Όλοι εδώ είμαστε exceptional children. Ε, δεν oh. είμαστε. Εδώ μεταξύ, είναι αυτό ότι στην ταινία mm -hmm. στην αρχή είσαι καθαρά με το μέρο τη κοινωνική λειτουργού γιατί λε mm -hmm. νοιάζεται για το παιδί. Mm -hmm. ε, σου ρίχνει αυτά τα ψυχουλάκια που λες ότι ναι, κάτι δεν πάει καλά. Και ε, από κάποια στιγμή και μετά καταλαβαίνει ότι όπα, ναι, ειδικά ξέρετε πού, εκεί που παίζει βελάκια. Ναι, mm -hmm. και αρχίζει να λέει κάτι ατάκε full επιθετικέ western. ξέρεις Ξέρει ότι όχι, εγώ, εγώ θα το πάρω. Είναι ότι πλέον ξέρει, καταλαβαίνει ότι ναι, δεν νοιάζεται και τόσο για το παιδί. Όχι, καθόλου ε, ρε. Νοιάζεται λίγο για την. Ε, για πάρτι περισσότερο. Και το χτίζει πάρα, πάρα πολύ ωραία αυτό. Όχι, το, χτίζ, το, χτίζει ωραία, έχει δίκιο σε αυτό. Το χτίζει ωραία. Και κάτι άλλο, ότι. Ρε, παιδί ποιο είναι το θέμα, Μήπω έχει κι άλλο twist η ταινία το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ή δεν το δείχνει μάλλον πολύ. Ότι, Για πες. Ε, καταρχή, καταρχάς, ε, δεν κρύβουν το, το baby, έτσι. Δηλαδή όχι. δεν είναι κάτι... Ναι, στο σαν, δίνουν κατευθείαν. Ναι, όχι, ναι. εννοώ ότι σαν οικογένεια δεν είναι κάτι που είναι... Όχ, να το κρύψουμε, να είναι το δουν οι γείτονες, Δεν είναι φρικ ότι τον έχουμε κλειδωμένο στο υπόγειο κτλ. Ναι. Ε, είναι απλά ότι έχει ένα, μια αισθήση ότι λέει η οικογένεια «Ναι, οκ, okay, αυτό δεν είναι φυσιολογικό». Αλλά τι να κάνουμε, Οκ, okay, έτσι είναι το παιδί, οπότε είναι φυσιολογικό γιατί το θέλουμε εμεί και γιατί αυτό είναι καλύτερο για το ίδιο το παιδί. Mm. Το οποίο εκεί αρχίζεις και λε: Ναι, είναι πολύ άβολο αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Ότι εμεί αποφασίσαμε ότι ναι, δεν δε, δε μπορεί, δεν δε τα πιάνει τα γράμματα το παιδί, α πούμε. Κάπως δεν, έτσι. Ναι, δεν τα παίρνει ναι. τα γράμματα. Mm -hmm. ναι, 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 ναι. Αλλά μήπω το twist είναι ότι όντω αυτή η φάση, δηλαδή ε, το adult baby σε αυτό το σύμπαν που εξελίσσεται την ταινία να είναι κάτι φυσιολογικό. Να είναι κάτι normal. Σιάμαλαν, τι εννοεί, <Carwyn> Ότι έχει πολλά και άλλα. Όχι, ναι, καταρχήν καταρχάς έχουμε τέτοιο, θε, τον τέτοιο. <recreation> Έχουμε τον άντρα, τον, άντρα, το σύζυγο τη κοινωνική λειτουργού, που υποτίθεται ότι έχει πεθάνει, αλλά είναι το ίδιο. Ναι. Γιατί έχει χτυπήσει ατύχημα. Σωστά. Είναι αυτού του όταν μιλάει με τον συνάδελφό του, τον προϊστάμενο τη στη δουλειά, κοινωνική λειτουργό, ε, λέει και αυτό, εντάξει, λέει, τι ασχολείσαι τόσο πολύ. Okay. δηλαδή υπάρχουν κι άλλα. θέματα να ασχοληθεί. Έχει λόγο που ασχολείται. Ναι, μην, μην ασχολεί, <laughs> άλλος, δεν ασχολείται. Αλλά και ο άλλο δεν λέει τι, adult baby έχουνε. Και μάλιστα λέει και ο ίδιο, αφού έχει πάει και αστυνομία, έχει δίγουλα μια χαρά. Και λέω εγώ, ε, θεώρη δικιά μου. Ναι, Μήπω ναι. είναι normal κατάσταση αυτή στο σύμπαν του. Κοίταξε, η μία θεωρία είναι αυτή που, που δεν την είχα σκεφτεί και μου αρέσει πολύ. Ε? Η άλλη είναι ότι επειδή ξέρω εγώ είναι μια ειδική περίπτωση, την ξέρουν στο γραφείο και την αντιμετωπίζουν με μια συγκατάβαση, α πούμε. Αλλά μου αρέσει πολύ περισσότερο η θεωρία του Στέλιου ναι. Ότι στο Parallel Universe του The Baby, Ναι, είναι στα δέκα παιδιά, το Adult Baby ναι. Fettis είναι κάτι normal. <laughs> Βεβαίω, και πηγαίνουμε και στα πάρτι. Βεβαίως. Γενεθλίων, γεν... το οποίο να... σίγουρα είναι ίσω το καλύτερο πάρτι που έχουμε δει. Ε, να, να πούμε Προσωπικά, και όλα. Αλλά, καλά, ναι. Προφανώς, Γερομή. προφανώς όπου πέφτουν οι κολοχεριάσματα παντού. <laughs> Πήγαινε το <laughs> Φίλιππιτς σε αυτό το πάρτι. Καλά. Wow. Ε, καλά ε, άμα δεις άμα δείτε τον κόσμο που έχει μέσα, είναι ένα και ένα. Ναι, ναι, Μέα ναι. Και μια και μία. Και μία. Κατά και μία. Γιατί το Φίλιπ το όχι πήγαινε απλώ. Πήγαινε όσο οι πρώτοι που φτάνουν. Όχι, οι πρώτοι για να βοηθήσουμε <laughs> κιόλα. <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> να τα τα <laughs> ναι, να το στήσουμε. Να φέρουμε τα πατατάκια. ναι, να τα βοηθήσουμε. Και... Εκεί έχει την καλύτερη σκηνή. Όχι μόνο, θα πω εγώ. Ναι, εκεί έχει την καλύτερη σκηνή που έχω δει ποτέ σε ταινία που έχουμε δείξει. Είναι το πέσιμπο. Ναι. Του ντένι. <laughs> του τύπου. Στην κοινωνική λειτουργό. Στην κοινωνική λειτουργό. Την οποία πλησιάζει και λέει. Συγγνώμη, θα το διαβάσω. I'd like to pay you a sincere compliment. You've got beautiful skin. <laughs> λέει αυτή. Don't tell me you're a dermatologist. <laughs> Λες, ναι, ναι. <laughs> κάνει, no, I'm just a skin freak. Και κάνει αυτή. Mm -hmm, mm. <laughs> και από πίσω βλέπεις μπαλόνια και παίζει μπόσα νόβα διασκευή το Fly του To the moon. <laughs> Έτσι, έτσι. Και είναι, βέβαια, είναι υπέροχα χορογραφημένη ε, ε, σκηνή. Πώ την κυνηγάει με στο πάρτι. Και βέβαια να πούμε ότι όταν τρώει την οριστική χιλόπιτα από την Κυρά, mm. η οποία δείχνει ότι γυαλίζει το μάτι σου να παίζει βελάκια, το οποίο mm. η αποκάλυψη ότι είναι τρελή, γίνεται όταν παίζει βελάκια που από μόνο του, δίνει πολλού πόντου στην ταινία. Όχι κιόλα, α πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. <laughs> 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 δηλαδή, το, το ότι σου δίνει την πρώτη ένδειξη ότι all is not well mm. in her kingdom, το αποκαλύπτει το παίζει βελάκια και λε. This is my kind of movie. <laughs> <laughs> σε μια σκηνή που κάθεται και ο, ο σκηνοθέτης σκηνοθέτη στον καναπέ. Βεβαίω, ναι. πολύ σωστά. <laughs> και να πούμε ότι αφού τρώει χιλόπιτα, αλλά ε, ο φίλο μα he's come to party. Νομίζω έκλεψε για λίγα λεπτά έκλεψε την παράσταση. Ότι είναι τόσο σπουδαίο ο Ντένι <laughs> γιατί he has come to party and he's not going to let one rejection Όχι, trouble him. Όχι. Και αρχίζει και κυνηγάει την κόρη τη οικογένεια και βαράει οι πόρτε. Έλα! Βγει έξω να κάνουμε τρελίτσε. Μα του λέει η κοινωνική λειτουργό. I'm happily married. Και κάνει. Don't let happiness hear you. Δώστε ένα Όσκαρ να τελειώνουμε. Δώστε ένα Όσκαρ να τελειώνουμε. Έστω κάτι, ένα, σχήμα. Μια χρυσή σφαίρα. Μια, ένα διασημένο τρίγωνο. Κοκοφίνικα. ένα κοκοφίνικα. την, την είδα τη σκηνή 10 φορέ. Γέλασα με την καρδιά μου. Γιατί είναι ένα υπέροχο πάρτι. Δηλαδή... Την είδε τόσε φορέ επειδή θεωρεί ότι είναι ένα ε, ένα τρόπο να πλευρίσει μία κοπέλα που μπορεί να σε ενδιαφέρει στο Μπράβο, μέλλον. Μπράβο, συμβουλέ. Ναι. Okay. Yeah, yeah, yeah. είναι, είναι, dating advice. advice. Είστε σίγουρα ναι. Yeah. Ναι. Yeah. <laughs> 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 Όχι, είμαι skin freak Έτσι ακριβώ. <laughs> <κανένα λέει>, <laughs> <"Μχυ, laughs> ε, κατά τη διάρκεια όλη τη σκηνή βεβαίω πίνει μπάφο. <laughs> <laughs> ναι, την πίνει. Ε, λέει, και όταν. Hey, why not κάτι τη ρίχνουν στο ποτό τη αν ε, τις λειτουργού, Λέει, είδε. Άμα έμπαινε μόνο χόρτο δεν θα γινόταν αυτά. <laughs> Μαλακισμένοι! Μαλακισμένη! <laughs> και επίση, ε, κάθε ταινία τέτοια που σέβεται τον εαυτό τη πρέπει να έχει και ένα ωραίο σπίτι. Το ισχύει αυτό. Ισχύει. Γιατί είναι, είναι. Το setting, ρε παιδί μου, είναι η μισή ταινία. Ναι. Δηλαδή, είτε είναι η καμπίνα στο Evil Dead, είτε είναι η οικία Μακνίλ στον εξορκιστή. Βεβαίω. Ακόμη και το σπίτι, α πούμε, στο. Πώ το λένε, το Paranormal Activity. Ακόμη και αυτό παίζει το ρόλο του. Ή ας πούμε δεν θα θυμόμασταν το ίδιο ε, με την ίδια θέρμη, θα πω εγώ. Και τόσο τρογικά το Gerling girl Room 2A. Ε, αν δεν υπήρχε αυτή η Πανσιόν. Με τα χρώματα ε, βεβαίως. και το. Την, την Πανσιόν θυμάμαι και εγώ. Ναι, <laughs> 100%. Οπότε ναι, ε, ωραίο σπίτι. Ωραίο σπίτι και η διαφορά κάνει το πόσο διαφορετικό είναι το κελάρι. Υπόγειο είναι τι είναι εκεί που του κλείνουν μέσα. Mm. Το οποίο εκεί που είναι, έχει ζωντανά χρώματα όλο το σπίτι. Αυτό είναι πιο άσπρο, γκρι. <camber> ε, ναι, έχει, ναι. έχει πιο σίδερα μέσα. Λε, οκ. Okay. Και νομίζω ότι και η στιγμή να μιλήσουμε για το CattleProd. Ε, ναι, <laughs> ναι, ναι. ναι. Ε, ε, Όλε οι οικογένειε έχουν ένα, έχω κι εγώ. Κοίτα, ναι. Για να κάνω ένα πάρα πολύ κακό αστείο. Απαραίτητο σε κάθε νοικοκυριό. Ναι. Ε, θα πω ένα κα, κακό αστείο: είναι ε, ένα εργαλείο ε, το οποίο θα το βλέπει περίπου και θα έλεγε not a bad idea. Ποιος? Η Περίγκου, η περίφημη πεδοκτόνα τη Πάτρα. Ο ρε μαλάκα. Mm. Αυτή που. Mm. Κότα τα παιδιά τη, ναι. Mm. ναι θα, θα βλέπω αυτό το εργαλείο και θα έλεγε, οκ. Hm, ναι. Okay. Mm. Kind of an interesting uh, piece of equipment, θα και πω εγώ. Το πιο άβολο δεν είναι εκεί που τη χτυπάει με το Cattle prod και το χτυπάει το baby με το Cattle prod Είναι ότι μπαίνει η μάνα μέσα, βάζει τι φωνέ, λέει τι κάνετε, είναι παιδί. Ναι. Yeah. Μωρό είναι, δεν ξέρει. Κλειδώσετε την τουλάπα. Mm -hmm. <laughs> Λε, ok. Fucked up everything. Ναι, <laughs> δηλαδή, <laughs> όχι, τουλάχιστον ξέρει, στην τουλάπα δεν θα, θα του κάνουν κακό. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εγώ, εγώ το στηρίζω αυτό. Δηλαδή η μάνα αποδεικνύει ότι πραγματικά νοιάζεται για το παιδί. Ναι, και η τιμωρία είναι βέβαια ότι είπε μία λέξη, είπε το μάμα. Βεβαίω. Και ότι προσπάθησε να περπατήσει κάτι τέτοιο. Ναι, ότι ναι. δεν θα μεγαλώσει, ναι. όχι. Ε, ναι. Το twist στο τέλο. Εκπληκτικό. Και επίση ένα άλλο πράγμα που κάνει πολύ καλά η ταινία έχει αυτή την ατμόσφαιρα, λίγο το, το weirdness. Ναι, ναι. Ε, και ξαφνικά εκεί στο τέλο που, <laughs> που πηγαίνει η οικογένεια να πάρει πίσω το baby από την κοινωνική λειτουργό, ξαφνικά αλλάζει ύφο ταινία και γίνεται λίγο heist υπόθεση <laughs> ε, <laughs> ε, Υπόθεση <laughs> Thomas Crown Πραγματικά δηλαδή. Η ναι, σκηνοθεσία ναι. είναι, είναι λε και γίνεται ληστεία. Οι γωνίε, η αλλαγή των πλάνων. Και μετά έχει και ψηφομαχίε. Ερολ Φλίν, Σγο Πάκλινγκ. Ναι, ναι, έχει, Και το καταφέρνει. Κάπτεν Μπλαντ. Και δεν λε, πω πω, μαλακά, τι αχταρμά είναι αυτό. Ταιριάζει εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Που είναι προ τη τη ταινία. Είναι και αυτό ένα παράσημο για την ταινία. Να το ο Να το ο, ο σπουδαίο. Που είναι κάτι <laughs> ανάμεσα σε Ελία Μνήσων και. Και Ελία Κλοναρίδη. Και ναι, Γιάννη Ντουνιά. Ναι, ναι. Α, ναι, 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 καλύτερα. Ναι, 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 <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> έχει πολύ σωστή φάτσα για αυτό το ρόλο. Ναι. Είναι το τέλειο κάστυν. Mm -hmm. ε, παίζουν, ναι. είναι και αυτό καλό. Και αυτό έχει παίξει πολλά western κτλ. Έχει... Δηλαδή είναι πολύ τίμια ταινία, παιδιά. Πώς... Εγώ πραγματικά δεν την ήξερα. Δεν την είχα ακούσει. Δεν την είχα ακούσει. Γι' αυτό δεν το έχουμε τον Μάικλ. Μέχρι, Μέχρι που ήρθε ο Άγιο άνθρωπο εδώ, ο Μάικλ. <laughs> και μα την έφερε. Τον ευχαριστούμε νο... πάρα πολύ. Νομίζω, νομίζω ότι part of, of, of this podcast είναι ότι όσο προχωράμε, ο καθένα εξερευνά κατευθύνσει που είναι δικέ του και, και φέρνει Βέβαια. τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το καλύτερο στο όλο αυτό. Σαν... το ωραίο, ναι, όντω. Δηλαδή, ναι, δεν έχουμε δει όλε του κόσμου. Δηλαδή, προφανώ. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν είχε φέρει ο. Ε, ο Στέλιο το. το, το Ζαρκ. Μου είχε φύγει το τσερβέλο. <laughs> το στυλ. What in the name of sweet motherfucking Christ is this. <laughs> <laughs> αλλά in retrospect λέω, ξέρει, δεν θα ερχόταν στο τραπέζι άμα δεν ήταν ο Στέλιο. <laughs> Εγώ δεν την είχα βρει. Εσύ δεν την είχε βρει. Όχι. Εγώ <laughs> βρί, βρίσκω ταινίε όπω α Ο το... καθένα τον οβολό του. Βε, εσύ, ναι. Veterans of Foreign Wars. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. DFW. <laughs> Όχι, αλλά είμαστε. We're all. Ο Πενίαρς. <laughs> Για φέρτινα. Για φέρτινα. Για φέρτινα, κύριο. Κάτσε, γιατί τώρα έχουμε αστυνομικό με Πάμε Λάντερσον. Ανεβαίνουμε ποιότητα. Μπάστα! Εντάξει. Δύο ταινίε του David A. Pryor για να κλείσουμε τη δεκάδα. Ναι. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Εντάξει, τι Α, με τι θα την κάνατε, Πέρ. Α, μα. Με το Ζατ. εγώ έλεγα στην αρχή, πριν το δω, ναι. γιατί δεν το περίμενα τόσο καλό mm -hmm. έλεγα με το Mommy Dearest αυτήν την πατάτα, το τσίζι που είχε κάνει Faye Dunaway για την ε, σχέση της Joan Crawford με την μητέρα uh... της πώς αλλά πώς ήρθε ε? αυτό το ε, για Mommy Dearest έχει και, και θέματα θα το κάνω με μια άλλη όμως ε, το, η οποία ταινία και αυτή ασχολείται με σχέση ε, μητέρας Ιού ναι. αλλά α, όχι ακριβώς το ίδιο το Mermor of the Heart του Louis Μαλ Α, ah, έλα μωρή τέχνη. Ναι. Αυτά κάνει μαλάκα για μα εκθέτει. Art house. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι βεβαίω. Art house. Καλά, ναι, ναι. art house. Όχι, ναι. Νομίζω θα τέριαζε πάρα πολύ. Ε, αυτό μου αρέσει περισσότερο. <laughs> αυτό μου αρέσει περισσότερο. Έχει εκπληκτικού τύπου και εκπληκτικέ τύπε στο πάρτι. Αυτό ο τύπο, ο Σπρομάλη, oh. με το oh. καφέ <laughs> δεν ναι. έχει πει κουβέντα. Απλά μόνο περιφέρεται με στο πάρτι Δηλαδή, βλέπει ότι είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει. Εδώ μεγάλο χορευτικό. Μεγάλο γερομπίχτη. Με με δερμάτινο τζάκετ, ζυγάκο. Ναι. Και στο τρομερό τρομερό DJ στο πάρτι. Δεν ξέρω ποιο παίζει. Που το πάει από Μποσανόβα σε μπουγκαλού. Ναι, είναι ωραίο. Ναι, δηλαδή, ναι. Είναι... Ναι. είναι. είναι, He throws a couple of curveballs. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ναι, ναι, Εδώ να. Ορίστε τα βελάκια. Υπέροχο φωτισμό. Ναι. Και εδώ για κάποιο λόγο η, η μεγάλη αδερφή εμφανίζεται στο πάρτι, αλλάζει το μαλλί και εμφανίζεται σαν, σαν την Boyzon Ivy των Κραμπ. Uh, ναι. Για ότι... κάποιο λόγο. Δηλαδή, με το... Not a bad look, let's όχι, face it. Θα... Oh, όχι, σε oh, καμία περίπτωση. Ε, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και η μουσική καταπληκτική. A fucking great movie. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Ε, Μάλιστα. Αν ευπλάκα. Έχω την εντύπωση ότι σου άρεσε. Αν ευπλάκα δεν είναι από καλ... τι καλύτερε ταινίε που έχουμε παίξει στο Film Pit. Ναι. Mm. Mm. Είναι. Ο, Δηλαδή θα τη βάλω με 50 καλύτερε ταινίες που έχω δει. Έλα ναι. 50 είπε. Ναι. Μου άρεσε πάρα παρα, 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 πάρα πολύ. That a είναι, trip. Είναι, είναι τρομερή ταινία. Είναι τρομερή ταινία. Παιδιά. Για μένα προσωπικά ε, πέρασα υπέροχα ε, και το τέλος έχει ένα twist που δεν το κάνει όπως είπα πριν για να έχει twist απλά βγάζει απόλυτο νόημα εκεί που δεν θα έπρεπε να βγάζει νόημα, κάτι που δεν περιμένει. Δηλαδή δεν είναι σιάμα, λαν, που λε, έλα ρε μαλακά, άσε μα. Στο τέλο λε. Α, ναι! Ε, κοιτάξτε πόσο ωραία παίζει βελάκια. Ε, όλα κέντρο. Δε. όλα κέντρο. Δεν παίζει. Ρόμπιν Χουντ, όχι μαλακή. <συσοί> τώρα ναι, ναι. 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 Και Ρα, ο, okay. ο εδώ παίζει με τα μπαλόνια. Τρομερά πράγματα. Το βρετανικό σου αίμα, νομίζω, εδώ βγαίνει στην <συσοί> Ελλάδα. Ναι, ναι, πραγματικά. Καταρχήν, το, μόνο άθλημα του κόσμου που you can be a raging alcoholic ναι. and or a drug addict and, still be a champion of the world. Which is a great sport for me. I don't mean, don't, don't I mean, don't, don't if don't. I was either of those two. No. Which I'm clearly not. Καν... <laughs> 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 I mean, let's <laughs> face it. Ωραία, ας θέλει να κάνει κάποια διατροφή. Ναι, μπράβο, αυτό. Καλύτερο. μου τόσο I'm greatly appreciative for your help. Clearly it's not because I have any kind of addiction problem. And or psychiatric problems Red baby Neither of which stop you from becoming a successful darts player by the way You could be a raging psychopath ένα άθλημα Είναι άθλημα για το film Μπορούμε να οργανώσουμε Να οργανώσουμε πρωτάθλημα Βελακίων film pit Είμαι καλός Είσαι καλός Έπαιζα πολλά χρόνια Να σου πω κάτι, δεν με εκπλήσει <laughs> δεν <laughs> με έχει <laughs> <ο, δεν laughs> κλείσει. Ναι, δηλαδή, είμαι κα, καλό. Ε, έχει το look βελατζή. Στα pub sports είμαι καλό. Δηλαδή, ξέροντα το στέλιο τώρα ε, σχεδόν 20 χρόνια ή πολύ και παραπάνω, νομίζω. 30. 30, ναι. 30. Όχι. 20 χρόνια. 85. απλά έχει πολύ καλό night time routine. Ναι, ναι. έχει, πολύ καλή σαρκοφάγο. Completely fucking watertight. Δεν μπαίνει τίποτα. Είναι ίδια ηλικία από πάντα. ναι, κανονικά. Γεννήθηκε 30 φεύγα που μένω Μπράβο. Πλάκα, πλάκα, είσαι τώρα. 43 Είσαι 43 αριθμό. Ωραία, Και εσύ, μια τι 43, ρε Μάκα, κακά. Τότε Εντάξει, εγώ το 80. Πιο μικρό. Τώρα πάω σε. Σου δείξα τι μπάλε του! Γιατί κατέπεσε το podcast. Το είχαμε πάει λίγο κουλτούρα αυτό, απόψει. Ωραία. για, το νιου Hollywood για το... σου δείξα τις μπάλες του Γιατί είναι το Philippe. Βεβαίως, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Πάμε λίγο στα σχόλιά σα, γιατί είναι πολυπίκυλα και πολυπρόσωπα. Και... Τα, πρέπει κινητό και θέλει. Και στο ναι. διάλογο. Α, ωραία, πάρα πολύ καλά. Δε λοιπόν. Δεν τα τύπω. Λοιπόν, 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 Περίμενε, <σχε> περίμενε. Πάω κι εγώ στο τέλειο μου. Ναι. Ε εσύ δεν μου είπε <σχε> μέχρι το βρεμάκι. <πρωί> <σχε> μου είπε τέτοιο. <σχε> <σχε> double bill. <σχε> δεν έχω. Δεν έχει. Δεν έχω. έχω. <σχε> αυτό σκεφτόμουν και μετά ξεχάστηκα. Γιατί καλά, το ψυχό είναι πολύ obvious. Ναι, Εντάξει, το σκέφτηκα κι εγώ αυτό, αλλά δεν είμαστε για εκεί. Οπότε πάμε με Λουί Μάλ πάμε με το Που δεν θα έρθει άνθρωπο βέβαια να δει αυτό. Ελά μου, Λε, ρε, ρε. του σχέζει, ρε παιδί μου. Λε, Όχι τώρα, έχουν και άποψη. Τώρα. Λοιπόν, Φίλμπιτ, λοιπόν, πάμε να δούμε τα σχόλιά σα. Ε, ξεκινάω, στέλνω εγώ. Ναι, ναι, ξεκινάω μέχρι να το βρω. Θαυμάσια. Ε, για να σε βοηθήσω ε, ξεκινάω ε, από ε, mm -hmm. το δημι... Α, ξεκίνα Είναι πόσο είναι, 13? Ναι, μισό λεπτά. Λοιπόν, γιατί... είναι αποφάσισε το κινητό μου να κολλήσει αυτή τη στιγμή. Ωραία, Είναι, πήγαινε από τα, από τα πιο καινούργια, τα newest. Οκ, okay. most relevant, uh, newest. newest. Ε, uh, Δημήτρης Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία, H. γεια σας Αλάνια, γεια σου. Έτσι, να το κάνετε, ένα διβδόμαδο, να προλαβαίνουμε να σχολιάζουμε, να μαζεύονται σωρό τα comments, να ακούμε τη φωνή του Στελάρα, φαντάζομαι θα λέγει για τον Καζατζίδη, uh, <laughs> θα ακούσουμε άραγε και του Γίγαντα Αχιλέας. Έχουμε ακούσει τη φωνή, Αχιλέα, την έχουμε ακούσει, ναι. Πολύ σοφρόι στην ταινία με λίγο που Τι ωραία συμπλέγματα. Αλλά όταν τα κάνει ο Λάνθιμο είναι καλά και ξετρελαίνε το φεστιβάλ ανίκανων. ανίκανων. Ε, Τέλο πάντων, πάμε γρήγορα στη δουλίτσα μα. Ρικά εστί. Μάνα, Ντόρα Μπακογιάννη. Αδερφή. Ρίκα Διαλυνά. <laughs> Ξανθιά αδερφή. Τζούλια Αλεξανδράτου. Ah. Κοινωνική λειτουργό. Δώρα Παντέλη. <laughs> 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 ναι, σύζυγο λειτουργού από τη φώτο, εισαγγελέα Τζέννη Χιλουδάκη. Μπέμπι, δικαιωματικά ο Μπέμπι Δημήτρη Αραβάκο, σπορτ. Νταντά, ο γιο του Ρώμα στο καφέ τη χώρα, sorry. Χωρά. Χαρά. Ριτάιτολ, ο λαβύρθο τη πάντα. <laughs> ναι. <laughs> Δύο, στη φωλιά του Κουπεπέ. Ιστερόγραφο. <laughs> Σε περίπτωση που περάσει η Παντέλη για λειτουργό, έχω και το, το μουρουλίνο τη λειτουργού Παντέλη. Okay. Α, ωραίο! Αγάπε, να είστε καλά. Επίση, Δανάη Ατρού. Αγωνιστικού χαιρετισμού στο Τάγμα των Υποτών τη Αγία Ζώνη. Δεύτερη κατά σειρά ταινία με βαθιά μάμι, ίσου, αλλά με μια εσά σμά, δε και πιο ναι. ενδιαφέροντα φετίχ και παραφιλίε αυτή τη φορά. Όχι τόσο ενδιαφέροντα όσο το αλλά πώ να το κάνουμε, οι πεθαμένοι με του πεθαμένου και οι ζωντανοί με του ζωντανού. <Ει> Ή και όχι. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Πριν τα δέοντα, θα επιθυμούσα ε, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Σήμερα το πρόγραμμα έχει εγχώρια κινηματογραφική ιστορία. Το μακρινό 1977, ο Νίκο Αλευρά μα έδωσε την επικών διαστάσεων δημιουργία με τίτλο Πέφτουν οι σφαίρε σε χαλάζι και ο τραυματισμένο καλλιτέχνη αναστενάζει. Μια σχεδόν μπουνιουελική χρειά αυτοβιογραφία του, αλλά και κριτική τη σύγχρονη Ελλάδα, στην οποία ο σκηνοθέτη πρωταγωνιστή εμφανίζεται με πάνε να θυλάζει λοιπά Ωραία. Λεπτομέρεια που κάνει διαφορά το μου και τα γυαλιά. Το 1984 η ταινία προβλήθηκε από την ΕΡΤ ΕΕ και κόπηκε στον αέρα κατόπιν τηλεφώνων διαμαρτυρία θεατών και παρέμβαση τη ίδια τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βεβαίω. Ε, βέβαια, γιατί είμαστε μια ανοιχτό μια χώρα. Με αποτέλεσμα το κανάλι να δείχνει μαύρο για 45 λεπτά. Έτσι για να μην λέμε ότι η να δεν έχει βγάλει avant-garde. Α περάσουμε Όμω τώρα σε ρικάστη και ρητάιτλ. Στο γη και προδέρμ. Ναι. Αλλιώ ό,τι πει η Λέκτρα Τσίπρα είναι δύσκολο το τάξη σήμερη. Τάξη σήμερη. Ε, ρικάστη, Μανούλα. Ε, Μαριάτα Γιαννάκου. Oh! Δεν, μπο, δεν μπορεί να βλέπω μόνο εγώ την οπτική και όχι μόνο μόνο ομοιότητα. Mm -hmm, mm -hmm. Babysitter. Δώρα Χρυσικού. Οκ. Okay. Αδερφέ. Χριστίνα Παπάκη καλέσει. Πολύ δυνατό δίδυμο. Πολύ δυνατό δίδυμο. Μπεμπέκο, Παπαδόπουλο. Ο Teddy Boy του νόμου 4.000. <laughs> Για soundtrack θα ήταν μια καλή <laughs> ιδέα. Μωρό μου, μωρό μου, εσύ του Χρήστου Δάντη, αυτά τα ολίγα <laughs> να φοράτε ζακέτα. Mm -hmm, mm -hmm. Νικολέτα Καρκάντζου. Ενδιαφέρουσα ταινία. Περιγραφή του συνδρόμου Μινχάουζεν αντιπροσώπου. Βεβαίω by proxy. Mm -hmm. Φροντιστή που φαντασιώνεται προβλήματα υγεία στο θύμα, κακοποίηση κλπ. Καιλπ. Και μάλιστα το 1973 όταν αυτά ήταν ψηλοάγνωστα ακόμη στην ψυχιατρική. Μες. respect σε σενάριογράφου, σκηνοθέτη και έβγε στον κύριο Μάκη για την επιλογή. Ριτάιτλι, mm -hmm. πέτα τη φροντίστρια στο λάκκο mm -hmm. ή αν κλέψω ατάκα λευτέρη πανταζή, who doesn't, <laughs> ε, βασανιστείτε μωρά. Okay. <laughs> Νεκτάριο Ράτσκι. Νεκταρίνιος Ράτσκε, συγγνώμη. Το Σέβα στο Βρεφονιπιακό <σχει> τη Αγία Ζώνη και στα συνενήπια του φιλμικού προαυλίου. <σχει> Μακέλ Φρικασέ και αυτή την εβδομάδα. Σκοτεινά μονοπάτια, μάγκε και κούκλε. Ε, με βαρύ ψυχοπαράλογο φορτίο και μπόλικο ζουμί για βαθιά ψυχανάλυση, για συζητήσει επί των συζητήσεων. Άρα, κακούργα κοινωνία, πώ μα κατάντησε έτσι. Εκτό των ω άνω, η ταινία έχει και δύο μαξάρε των Σέβεντι, το Rambler Ambassador τη οικογένεια Λαλάκη, κούνια που τη κούναγε, και το Dodge Dart τη Αντζέντρη, να χαρώ εγώ κοινωνική λειτουργό. Ωραιότατο ρε, το ρεβέρ στο τέλο, άκριζε που, που, την είδα ούλη και α με το βρακί μου από την αρχή μέχρι το φινάλε. Ψιλο <laughs> happy ending, θέλω να πω. Τα παιδιά πλατσανίζουν πάνω από τα πτώματα θεμέλια και δώσ' του χαμόγυλα μια χαρούμενη οικογένεια. Γυνήκαμε, ριτάρλι, κάποια βίτσια, πέντε κάργε και ο Τεκνοσυμπλέγματα. Ρικάστη. Στο ρόλο τη μητέρα, Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Πολύ δυνατό. Στο ρόλο του baby, ο Γιώργο Άλογο <Συξελίου> Στου υπόλοιπου ρόλου έχουν κόψει και ράψει με μαεστρία η συμφιλπίτη. Η άτεκτη καούκα τη Ζερμέν. Ιστερόγραφον αυτό. Δά τη Ε, Θοδωρή Στρατσιάνη. Καλησπέρα στο τρίο τη Αγία Ζώνη. Καινούριο. <Συξελίου> Όχι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω. <Συξελίου> και χωρί πολλά-πολλά. Ριτάιτλι. Νταντά. <Συξελίου> το πρώτο αίμα. Καλό. <Συξελίου> <το πρώτο> <Συξελίου> Νταντά. Ξένια Καλογεροπούλου, φαντάζομαι εννοεί την. Ε, Κοινωνική ε. λειτουργό. Ναι. Μπέμπη, Γιώργο Λαμπάτο. Ναι. Μάνα Λίνα Μενδώνη, αδερφή Τζούλια Παπαδημητρίου. <laughs> αδερφή oh, oh, Δύο, nah, Πέμι Ζούνη και Πεθερά Μαρία Φωκά θα γίνει σκοτωμό <laughs> στο ρόλο τη Πεθερά, πιστεύω. <laughs> και κοινωνικό λειτουργό, ο προϊστάμενο τη. Αν Τάσο Πολυχρονόπουλο. Στη Cat 5. Να είστε καλά, παιδιά, εκεί στο φιλμητικό στούδιο τη Κυψέλη. Αυτή η ταινία ήταν η κορυφή τη Αβολίκλα. Για έναν άνθρωπο σαν εμένα που οι ταινίε του Μπεν Stiller, όπω η ταινία There's Something About Mary, είναι horror τύπου εξορκιστή, αυτή με αποτελείωσε. <laughs> Αυτό που δεν κατάλαβα είναι πώ η φωνή του Μωρομαντράχαλου έμεινε τόσο μορουδίστικη. Ριτάιτλι, ο Μωρομαντράχαλο ε, ή η ψυχομάνα. Ρικάστη, Τζέντρι, Γιάννα Αγγελοπούλου, Δασκαλάκη. Ε, μάνα, Ρένα Βλαχοπούλου με τη φωνή τη Τζόι Σεβίδη. Όλοφ Μέλμπερκ. Θα λέγαω Old Asians, ελλείψη καλύτερη. Σπορτ. Ναι. ναι. Yeah. Ε, Αδελφέ Νόρα Βαλσάμ και Μάρθα Καραγιάννη. Uh -huh. Ο τύπο που την πέφτει uh -huh. στην ΑΝ στο πάρτι γενεθλίων, ο Ντένι, Βασίλη Πακοσταντίνου. <laughs> <laughs> ωραίο! <laughs> ναι. 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 Πολύ καλό. Ωραίο, 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 ωραίο. Ε, και μια που το έχουμε το πάρτι, τι άβολο που ήταν με τη μουσική βγαλμένη από σκηνή κυνηγητού από τον Μπένι Χιλ. Ε, όχι. Ε, και για να απαντήσουν στην ερώτηση του Στέλιου, η πόλη που μένω στη Βαβαρία είναι το Ρόζενχάιμ. Oh! Είστε καλά, oh! Ρόζεν... είσαι κάτω δηλαδή. Ε, κοντά, δίπλα στο, στο Ζάλτσμπουργκ δηλαδή. Αυστρία. Λοιπόν, Αυστρία. Να αναλάβω. Βεβαίω. Άγγελο Αναστασόπουλο. Αλόχα κομπανιέρο. Μέσα σε πολύ σύντομα διάστημα που δεν με τιμάει, με τιμά πάρα πολύ. Από τότε που σα ανακάλυψα, άκουσα όλα τα podcast και τα 83 από τι ταινίε. Ναι, κάποιε δεν τι βρήκα, υπάρχει πρόβλημα. Όχι. Πρώτη προσπάθεια για ρητά, ηλεκτρικά να μην δείξετε καμία επίοικια. Δεν είμαστε τίποτα φλόρωτε. Ριδάτη λέει ένα. Μαμ κακά και φόνη. Και αυτό το δεύτερο μου αρέσει πάρα πολύ. Μπέιμπιλίνοντα και δένοντα. Ναι, ναι. Μισή Βόρτσουαρθ, ανακαλουτά. Αν Βίκυ Βανίτα. Ζερμέν Ρίκα Διαλυνά. Μπέιμπι Παναγιώτη Σουπιάδη. Άλμπα Ευαγγελία Ραβανή. Τζούντιθ Πεθερά Τσιάν Μαρία Φωκά. Μπέιμπι Σίτερ Τζένι Μελιτά. Συνάδελφο γιατροκοινωνικό λειτουργό Νίκο Απέργη, Ντένι, με λύπη πληροφορήθηκε ότι ο Μάικλ Πατάκη δεν έχει σχέση ναι. με την Ελλάδα. Έτσι νομίζω πω ένα κόστα μοναχό ενδείκνυται. Αγαπημένη Ατάκα, όταν γιατρό, επιστήμον άνθρωπο, λέει, δηλαδή δεν είναι στα αλήθεια καθυστερημένο. Πού πήρε στοιχείο, ρε Μαγκιόρε. Ωραία είναι η συμμετοχή στα στα ρηταθλωρικά. θα με φάτε στη μούρια γόρια στο μέλλον, αντε τσάου. Κόστη σκέτο, χέλο υπόγειο, ρητάει τη Ο Μπομπ Ιρά δεν ξεπόρτισε, πολύ όλου. Βασιλική Κίκου, a.k.a. ο σπουδαίο Δημήτριο. Χαιρετίζω του ε, τις περιέργων μεγαλομορών, τι παραμάνε έγκλειστων απογόνων, του πνευματικού ευνοχιστέ προσωπικότητων. <Κι> Είχα πολλά χρόνια να δω την ελόγω ταινία και ήλπιζα ότι η θέασή τη δεν θα μου προκαλούσε τα ίδια συναισθήματα όπω τότε. Μιλάμε <Κι> 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 για οργή και εκνευρισμό μεγατόνων. Μαλάκε μου είναι τόσο μισητοί οι χαρακτήρε τη δαιμονική οικογενειακή τριάδο που θε να του θυσιάσει στο σούμπνι κουράθ. Γεια σου, μωρί καύλα λαβκραφτιανή και στα χίλια του μικρά. Για να μην αναφερθώ στην καρεόλα κοινωνικά λειτουργό τη Μπούτσα με τα καντάρια ψυχολογικών προβλημάτων. Σκοτώνει την Γουατσογόρθενε, η μάνα είναι μηθανή, τη στάβει και από πάνω χτίζει πισίνα. Ποιο και της τη Σάρταρ και τώρα. Το χειρότερο όμω είναι πω τέτοια σκηνικά κατά το μάλλον Μάλλον οι ήττον παίζουν και στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι τρομα τρομακτικότερο από οποιονδήποτε πλοκαμοφόρο δαίμονα που ενδεχομένω σου χτυπήσετε τον κόδωνα τη εξώθυνα. Να πούμε εδώ ότι το Δημήτρη φαίνεται να τον άγγιξε παραπάνω από σπουδέ Πραγματικά. <laughs> Ριτάιτλι. <laughs> αμοραλιστική φαμίλια ή αγάπη σε ένα μωρό. Ρικά στη μωρό ο Κουτσιανικούλη. Σπορτ. Η αδερφη Τζένι Μιλιτά. Η Μιλιτά βέβαια είναι πιο σπαστική. Η αιμομύκτο αδερφή Ρίκα Διαλινά. Καριολομάνα Μάρο Στεφανίδου, Μουρλοκοινωνικά λειτουργό Μπέτι Λιβανού, Μουστάκια συνάδελφο επειδή έχει φορεθεί πολύ ο Μπουγιουκλάκη, θα προτείνω τον Τόλι Πολάτο, Πεθεράνε Εφέλη Ορφανού. PS1. Double bill με το It's Alive του αγαπημένο Ωβρεούλη μα Λάρι Cohen. PS2. Φετίχ με ενήλικε που δίνονται μωρά. Τρίο με του ενόγω ενήλικε σύμφωνα με το τέλο και τα φιλιά. Εμονιχτικέ υποδηλώσει SNM ηλεκτροφόρα μπατών. Συγγνώμη, η ταινία εφήβρε το ίντερνετ. <laughs> Ιστογράφο 3. <laughs> τώρα που ανοίγει ο καιρό και μπορούμε να είμαστε εξωτερικοί χώροι με λιγότερο φόβο, Καλώς. Κορονοπανούκλας λέμε τώρα ψήστε αν δύναστε προβολή. Χμ. Καλομελετάτε, πουλάκια μου. Φίλο Κρομίδα, χαιρετώ σα, παιδε. Κατά πρώτον, όπω έχει πει και ο μεγάλο Άρτσερ, what the shit, Λάνα. <laughs> κατά δεύτερον, <laughs> ειλικρινά δεν ξέρω πώ να αισθανθώ. Από τη μία, ο ρυθμό με κούρασε εντελώ σε σημείο να μην μπορώ να εκτιμήσω τόσο την υπόλοιπη ταινία, ούτε για το τι σκατά το σενάριο, ούτε λόγω των κακών ερμηνεών. Απ' την άλλη, το plot twist στο τέλο είναι τόσο απρόσμενο που δεν το δανάρχεται και οφείλω να τη δώσω εύσημα γι' αυτό. Στο δε πάρτι περίμενα να πεταχθεί από κάπου ο Τζον Βότερ με την Ιβάν και να πούν shit and die. Ριτάιτλι, μια νταντά τον Μπεμπέκο ή Κοτζά μωρό, μω, Μωρόχαυλο. <laughs> Ρικάστη, Άννα, Διγόνη Βαλάκο, πρωταγωνίστρια στα χαμένα, του Χαμένα Όνειρα. Μισ Βόρτσουορτ, το είπε ο και δεν μπορώ να το ξεδώει είναι η Ρένα Βλαχοπούλου. Ζερμέν Γκιζέλα Ντάλι. Άλμπα, yeah. Νίτσα Μαρούδα από το Μάγκα με το Τρίκυκλο. Μπέιμπι, Χάρι Κλίν, αλλά πετάω και το όνομα του Σταύρου Παράβα. Νομίζω είχε κάνει και ένα ρόλο ω Adult Baby σε μια σειρά κάπου στα μέσα των ζήρω. Δεύτερη Baby Sitter την Λινάρδου. Μάνα Αν, τα Σοκαβαδία. Ιστορόγραφο 1, με άκουσε η γειτονιά μου, είδα τη φωτογραφία που η Αν στέλνει στη μάνα του Μωρού. Αν ο Χάρη Κλίν είχε κυκλοφόρει το δίσκο, αυτό θα, θα, μπορούσε να είναι το εξωφυλλό του. Ναι. Δημήτρη Μαρσέλο. Ε, what the fucking did με εκεί στο πάρτι του baby θα πηγαίνατε. Ναι. Εμείς Εμεί που είμαστε αγωνεί, βλέπουμε ομοιότητε με την πραγματική ζωή. Αλλά εντάξει, περίμενα χειρότερο το τεμάχιο. Ριτάιτλι, το βυζανιάρικο. Μεγάλο στομάτι. τζέντρι, ε, Μαρία Δαμανάκη, μάνα Γουόρτσουοθ, <laughs> κούλα αγαγιό του, μάνα γιουλάκι από το ρετυρέ. Ναι. Μπέιμπι, θανάστη αλταμπάση. Γάμισε. Άλμπα, Έρικα Μπρόγερ, μεγάλη αδερφή Νόρα Βαλσάμι, διευθυντή πρόνοια Λονδία Κύρκο. Πολύ ωραίο. Μπέιμπι Σίτερ, Ρένα Μπαγκράτη, κλινικάρχη Χρήστο Πάρλα, η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη. Μάνα Τζέντρι, τα σοκαβαδία. Πολύ δυνατό, Ρικά. Πάρα, πολύ, πάρα <laughs> πολύ καλό. <laughs> Καλησπέρα σα από τον Τζορ Βελού. Ε, πολύ όκορ σενάριο. Δηλαδή, πώ προέκυψε θα ήθελα να μάθω και νομίζω ότι αυτό που την φέρνει στο υπόγειο, μια και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα δεν τα κακά. Το φωτεινό πρώτο μισό ήταν λίγο ανηφόρα στο What the Fuckness, αλλά το σκοτεινό δεύτερο μισό είναι άλλη ταινία. Πιστική Ruth Rothman στο ρόλο, όπω και τα δύο κορίτσια τη και πολύ καλογυρισμένη και με super sound design, όλη σκηνή με την επιχείρηση των τριών να αποσπάσουν τον μωρά από το σπίτι προ το τέλο. Όχι καλύτερη σκηνή, αλλά πολύ ωραίο το πάρτι γενεθλίων με τον υπερήλικο Έλιοτ με μαύρο Ζιβάγκο, ασπρατελόν και κόκκινο πέτσινο, υπέροχη half and half κούπ τη Ζερμέν, τον Τένι να χορεύει βουρίζοντα τα κρόσια των Μπουφάν και μια στρατιά νεολαίων από το Μάταλα Χάιμα <laughs> αγάπη μου, Ρικάστη Αν Βίκυ Βανίτα, Ζαχαροπούλου Ρετήρε, Άλμπα Γουλίνη Ζερμέν Κατρίνα Μαπουτσάκη, Miss Wordσβοτ. Ο what, Γιώργο Σταυρόπουλο, όσο πιο δωρικό γίνεται, νέο εθνικά για ο Τσαδέι. Τζούντιθ Κούλα, αγαγιό του. Ντόκτορ Νίκο Παπάζογλου. Ντένι Γιάννη Μποστατζόγλου, θα μπορούσε mm -hmm. Πετρόχιλο αργαλύτερα σε μια λεκάνη με Σκατά. Συμφωνούμε. Μπέιμπι, <laughs> ένα Γιώργο Αμυρά. Καμία αμοιότητα, αλλά έχει το τούτο το, 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 Καθυστερημένου μωρού. Ε, τώρα, εντάξει. Δεν υιοθετούμε. <laughs> <laughs> ναι. Ριτάιτλι, σίκο <σήκω> και περπάτατο. <laughs> ε, Δεν μπορώ. <laughs> Γενικός υπότιτλος δεν υπάρχει δεν μπορώ υπάρχει δεν θέλουν έτσι Έντι, τρία χρόνια φίλμπι, τρία χρόνια λίγο καλύτερε Τετάρτε και Πέμπτε. Thank you, sirs. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και Φάνη Φωτόπουλο, την καλησπέρα μου στου Απανταχού, στη Λοβάτη Κινηματογραφική αβ, Αβολίκλα. Αβο, από τι πιο εκνευριστικέ ταινίε που είχα την τύχη να δω. Ε, Ακούω όχι. την... Ε, ναι. Ακούω την ιδέα ενό επνοηγισμένου man child που λειτουργεί ω μέσο εκδήλωση του μισαντρισμού, αλλά η προσέγγιση ήταν τόσο ρηχή που απλά νιώθω ότι η ταινία φτιάχτηκε σε μια ασχή αντοχή στο κρίντ. Καμία σχέση. Τουλάχιστον το τέλο παίρνει και εν μέρει ανταμείβη του πολιτικού. Στην προβολή ταινία συνόδεψε το κλάμα ενό που καθόταν δύο σειρέ μπροστά στο κτέλ. Μας, <σύνει> ε, ε, मα... Μάλλον γι' αυτό. Ριτάιτλη, 12 μηνών μαντράχαλο, εναλλακτικά πολλά κιλά μπέμπι. Ρικάστη, Αντρέα Λοβέρδο ω μπέμπι. Μάνα, <σύνει> είναι ένα τέλειο <σύνει> φιούζον, ένα Λαχοπούλου και άλλη κούπερ, οπότε ψήφο πάει στη Ρένα. Ξανθιά κόρη Παναγιώτα Βλαντή, μελαχρινή κόρη Βίκυ Κουλανιού, Κουλιανού, κουλ, 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 Αν Χαρούλα Αλεξίου Πεθερά Αν δούκισα Λαϊκιά. Αυτά τα ολίγα. Με τι θέλει να αρχίσουμε, Ρικάστη ή Ριτάιτλη. ωραία. Στοργή και προδέρμ. Ε, αμοραλιστική φαμίλια. Αγάπη ένα μωρό. Μάμ κακά και κάτι φόνη. Μπέιμπι λύνοντα και δένοντα. <laughs> mm, εκεί θα μείνω μάλλον εγώ. Μωρό Η ψυχομάνα. 12 μηνών μαντράχαλο. Πολλά κιλά babies Μια δεντά για τον μπεμπέκο. Κοτζάμ μωρόχαυλο. Κάποια βίτσια. Πέντε κάργε και ο μπεμπέ τεκνοσυμπλέγματα, ο λαβύρινθος της Πανάς και αυτόν στη φωλιά του κουπεπέ Πεπέ εγώ είμαι Ντάντα το πρώτο αίμα, πέτα τη φροντίστρια στο Λάκο, βασανιστείτε μωρά ο Μπομπ Ιρας δεν ξεπόρτισε το δικανιάρικο, μεγάλος στο μάτι, σήκω και περ πάτατο, δεν μωρώ για πείτε Ντάντα το πρώτο αίμα Νταντά το πρώτο αίμα. Εγώ πάω με την πρώτη επιλογή. Θα, θα... Ήταν ωραίο, απλά έχουμε κάνει με το. το με Σαντάλ Μπέργκμαν το δεκαπάζ το πρώτο αίμα. Σωστό, σωστό. Να θυμάμαι καλά. Ε... Στη φωλιά του κου, πεπέ. Στη φωλιά του κου, πεπέ. Εκεί είσαι. Εγώ θα πω. Ε... Ο Λαβρίδου Ιπάνα. Ο λαβύριθο του Πάνα. Καλό και ποιητικό. Ωραία, Γιατί ωραία. είναι Γκιγέρ Ντελτόρο. Ναι, ναι, εντάξει. Ο λαβύριθο του Πάνα. Τη Πάνα. Εγώ είμαι εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν την έχει δει. είναι, Πρέπει να την δει. Φυσικά και την έχω δει. Ωραία. Εσεί τι ψηφίζετε τώρα. Εγώ την πρώτη επιλογή έχει λέει. Ποιο? Το. Όχι, το δεύτερο από το πρωτό αίμα. Το κουπεπέ. Όχι, όχι, Περίμενε. Μπέιπιλίνοντα και δένοντα. Ναι, 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 Πάνα, ναι. Ωραία. Μπέμπι λύνοντα και δένοντα. Για πάμε και στο. Αφού ό,τι να είναι ψηφίσαμε ο καθένα τελικά. Ε, δεν πειράζει. Στα αρχίδια μα! Σωστά. Η δημοκρατία για νέα θλία έχουμε. είναι για τους Ο Λοιπόν. <laughs> ε, Καλά ρόλο τη μάνα. Ε, έχει κερδίσει η Ρένα Βλαχοπούλου με δύο. Mm. Στο okay. ρόλο τη, okay. αν πρέπει να αποφασίσουμε εμεί. Τελικά η Άννα Καλουτά ήταν καλύτερη. Ναι, 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 ναι. Okay, okay, Nαι, έχεις, λοιπόν, αν. Μιλάμε για κοινωνική λειτουργό. Μπέτι. Μπέκι. Μπέκι. Σταματήστε. Μπέκι Λίκανού. Δηλαδή, κάνω σαρδάμ και. Κάνω και άλλο σαρδάμ. Μπέκι Λιβανού. Βίκι Βανίτα. Δεν ξέρω γιατί η Μπέκη Λιβανού είναι τόσο αστεία. Γιάννα Γελοπούλου, Δασκαλάκη, Χαρούλα Αλεξίου, Αντιγόνη Βαλάκου, Δώρα Παντέλη, Ξένια Καραγελοπούλου ή Μαρία Δαμανάκη. Εγώ λέω να... την Μπέκη Λιβανού. Μπέκη Λιβανού. Εσύ. θα, θα πάω με Μπέκη Λιβανού κι εγώ. Ε, Τέλειω. Μπέκη Λιβανού. Ωραία. Το βγάλαμε τα λεφτά μα. Λοιπόν, Ζερμέν, μεγάλη κόρη. έχει κερδίσει ειδικά διανυλά. Άλμπα. Ξανθιά κόρη. Χριστίνα Παπά. Τζένι Μελιτά, Ευαγγελία Ραβανί, Νόρα Βαλσάμι, Παναγιώτα Βλαντί, Νίτσα Μαρούδα, Τζούλια Αλεξανδράτου, Τζούλια Παδηματρίου, Ερίκα Μπρόγερ ή Γογουλίνη. Τζένι Μελιτά. Οκ. Τζένι Μελιτά. Γεια σου, Τζένι. Mm -hmm. δεν, δεν θα ακούσω ποτέ αυτό το podcast. Δεν πειράζει, εγώ τη χαιρετάω. Τζένι, yeah. γιατί τη γνωριζόμαστε. Α, ah, οκ. Okay. Mm -hmm. eh, babysitter, δώρα χρυσικού Τζένι με λιτά. δεν πάει για Νίκη Λινάρδου. Ο γιο του Ρώμα στο καφέ τη χαρά. Η Ρένα Παγκράτη. Ρένα Παγκράτη, τιμητικά. Όχι Ήστο. και η Κούπ ταιριάζει, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ε, στο ρόλο του μωρού. Oh. Εδώ, Εδώ έχουμε δει φανά Παπαδόπουλο. Κουτσιανικούλη. Παναγιώτη Σουπιάδη. Όλοφ Μέλμπερκ. Δηλαδή άσχετο. Ανδρέα <ΣΣΣ> Λοβέρδο. Χάρη Κλίν Παράβα. Αλογοσκούφη. Δημήτρη Αραβάκο. Γιώργος Λαμπά, Λαμπάτος, Θανάσης Τσαλταμπάσης ή Γιώργος Αμυράς. Θα έλεγα Θανάσης Τσαλταμπάσης, αλλά μόνο και μόνο για την σκηνή όπου βασανίζεται με κάτι πρώτο λέω Αντρέας Λοβέρντος. Δεκτών, <laughs> <laughs> νομίζω, ε. Να βγάλουμε και κάτι από το βασανιστήρια. Βεβαίω. Ε, προϊστάμενος τόλη Πολάτο Νίκο Απέργη, Τάσο Πολυχρονόπουλο ή Λεωνίδα Κύρκο. Θα πω τον Πολάτο γιατί μοιάζει πάρα πολύ. <laughs> <laughs> ωραία. Ε, ωραία. Αυτά ε, στο ρόλο του Ντένι. Μοναχό, κόσα μοναχό Παπποντατζόλου. Ε. Βασίλη, μόνο Βασίλη. Ε, ναι, ναι. Καλησπέρα, Νίτσια. Ναι. ναι. Νίκια. ναι. Και τη μεγάλη μύτη α, α. είναι μόνο να μωρώ. Στον Πασοβάγγελι Πατεράτη. Είναι ενήλικο μωρό. Στην κυθάρα, Χριστόφορο κλείνει. Το <laughs> Και τέλο το ρόλο τη Πεθέρα. Ε, έχουμε δύο, δύο. Μαρία Φωκάη, τα καβαδία. Τι διαλέγετε, Τα καβαδία. Τα καβαδία. Forever τα καβαδία. Αυτά για λοιπόν. Πάντα, και για, πάντα. σήμερα με το The Baby. Πέστε. Να πούμε για ένα ρίπ στο Βαντζέλη που έφυγε χθε. Ασφαλώ. Ε, και ακούω όλη δύο μέρε συνεχόμενα Βαντζέλη. Ναι. Για πάντα. Μάθαμε από το διαδίκτυο ότι το μεγαλύτερο μέρο του ελληνικού διαδικτύου ήταν μεγάλη φαν του Βαγγέλη. Ναι. Ε, ποιος όλη, να... Ποιος όλη, να, το έλεγε. Όλοι. όλοι. Ναι. Πώς να το λέγε, με τους μισούς να αποστάρουν το, το Chariots of Fire. Ναι. Δεν το είχα πολύ καλό. Ναι, Εντάξει, ναι. Δεν είμαστε πένθους εδώ, αλλά όχι, όχι, από ό,τι φαίνεται... Ε, να ο, σου πω κάτι, fuck it, we are. Ο, όλοι, suck a dick. Όλοι, όλοι ακούγονται Ευαγγέλη Ναι, ναι, ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα. Ναι, ναι, πραγματικά. Ακούγονται Ευαγγέλη Παθανασίου και όχι σταμάτη γονίδι. Ε, Χωρί να θέλω να πω κάτι για γιατί, it's 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 και, γιατί δε, δε, καταρχήν δεν έχει βιβλίο στο Μάτι Γονίδη που έχει γραμμένο προσωπική αφιέρωση προ προσωπικό... Αυτό είναι μια <laughs> αλήθεια. Αυτό <laughs> αλήθεια. το παίρνω πίσω. Watch <laughs> your mouth. And wash your mouth. ναι, κανονικά. <laughs> λοιπόν, αυτό ήταν το film για αυτή την εβδομάδα. Ε, ήταν ο Αχηλέα ο Τσαρμπίλα. Ήταν ο Στέλιος ο Καρακάση. Και ο Μάκη Παπασημακόπουλο. <laughs> ε, μία μέρα μετά τα γενέθλια κατά τρία χρόνια του Φίλιππίτ. Thank you, thank you, thank you very much για την υποστήριξη. Να συνεχίσετε να στηρίζετε γιατί we ain't even begin to peak yet. Ναι, είναι the early years. Κανονικά. Γεια, Γεια σας. σας.